Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στην πρώτη μετεκλογική μεγάλη εικόνα. Θα θέσω τον εαυτό μου στην κρίση των μελών του κόμματος. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας καλωσορίζω. Νομίζω σε αυτό το λίγων δευτερολέπτων εισαγωγικό βίντεο μπήκαμε στο κλίμα και είμαστε εδώ στην τελευταία μεγάλη εικόνα για αυτή τη σεζόν με τον Γιώργο Παπαχρήστο. Καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά για άλλη μια Ευχαριστώ φορά. Ευχαριστώ και εγώ. Επιχειρώντας μια αποτίμηση, έχουμε και ένα ζήτημα προσφωνήσεων. Θα καταλάβετε γιατί οι παριστάμενοι δεν έχουν ακόμη ορκιστεί, όμως γνωρίζουμε όλοι. Την άλλη Δευτέρα, 3 Ιουλίου. Πάμε λοιπόν. Να σας πω. Οι βουλευτές, ναι. Να σας πω υπουργό, κύριε Βορύδη, ή όχι ακόμη. Από αύριο. Λοιπόν, από καλή αύριο. Δύναμη στο έργο σας. Προς το παρόν μόνο δικηγόρος, έτσι. Εντάξει, ούτε εννοείται ότι δεν έχετε αναλάβει στη Βουλή. Ακόμα, άρα, ούτε υποψήφιος πια, άρα λοιπόν, δικηγόρος. Υπουργός τι υποθέσεις παίρνετε. Τι υποθέσεις. Παίρνω από όλα. Και ποινικά. Πολύ πράγμα. Θα το μετρήσουμε. Έτσι. Ο κύριος Παπάς από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπά, που είστε απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Τελοβουλευτές. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εκκρεμεί η ορκομοσία. Πάμε όμως να αφήσουμε τους τύπους και να μπούμε στην ουσία. Γιώργο, επιχειρώντας νομίζω αυτονόητα μια πρώτη αποτίμηση. Τι συνέβη χθες. Κατά τη γνώμη μου είχαμε τρία πράγματα. Είχαμε την άνετη, απόλυτη επικράτηση του κυρίου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό έχει ένα θετικό ότι πλέον η χώρα έχει κυβέρνηση, θα έχει κυβέρνηση από αύριο. Δεν θα μπούμε σε περιπέτειες, δεν θα κληθούμε να ψηφίσουμε τον Αύγουστο που ακούσαμε αυτά τα φρικτά πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπήκε στο δίλημα να στηρίξει μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Αυτό δεν ήταν το ένα. Δεν τα ποσοστά του ιδιαίτερα. Δεν τα αύξησε. Αύξησε τη δύναμή του κατά 50% όμως σε σχέση με το 2019 και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα στοιχείο ότι έχουμε κυβέρνηση, έχουμε μια κυβέρνηση με άνετη πλειοψηφία. Δεν υπάρχει άλλοθε πια. Η πλειοψηφία επικρέμεται σε μία ή δύο 158 ψήφους. 158 έδρες είναι μία άνετη κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία θα δούμε πώς θα τη διαχειριστεί αυτή η κυβέρνηση. Στον αντίποδα όμως έχουμε μία αξιωματική αντιπολίτευση. Στον αντίποδα έχουμε μία αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία υπέστη μία βαριά ήττα, θα την χαρακτηρίσω. Μπαίνει σε μία τροχιά εσωστρέφειας, αναπόφευκτα μπαίνει σε μια τέτοια τροχιά και από την άλλη μπαίνει σε μια περίοδο ανασυγκρότησης. Εγώ αυτό τουλάχιστον κατάλαβα από όσα είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Θεωρώ ότι έχει ξεκαθαρίσει μέσα του τι θέλει να κάνει. Θα το δούμε. Δεν το άφησε μέσα από τη συμβουλική του δήλωση να φανεί. Αν αυτό που θέλει να κάνει, να ανασυγκροτήσει δηλαδή το χώρο, θα το κάνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ή έξω από το ΣΥΡΙΖΑ αφομοιώνοντας το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό φαντάζομαι θα μας το πει ο κύριος Παπάς. Τουλάχιστον θα σας το ρωτήσουμε, κύριε Παπά. Ναι. Μένει να φανεί η δική σας οπτική για τα πράγματα. Έτσι. Και για να δώσουμε σιγά-σιγά το λόγο. Και το τρίτο που θέλω να πω και που είναι ένα σημαντικό στοιχείο είναι είσοδος στη Βουλή αυτών των περίεργων εντός ή εκτός εισαγωγικών κομμάτων της δεξιάς, της ακραίας δεξιάς, της δεξιάς πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Της alt-right. Ναι, πες το όπως θέλεις. Η οποία, η παρουσία των οποίων βάζει πια τα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Μέχρι το 2019 είχαμε μια μορφή ακροδεξιάς και που ήταν η Χρυσή Αυγή. Αυτό τώρα έδωσε τη θέση του ουσιαστικά σε τρία κόμματα.
Λοιπόν. Έστω από αυτές τις κατηγορίες που μπορεί να έχουν αυτό και με αυτό ολοκληρώνω. Δηλαδή δεν μπορώ να βάλω στο ίδιο τσουβάλι το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου με τους Σπαρτιάτες. Έτσι, υπάρχει μια κατηγοριοποίηση σε όλο αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι... Η μεγάλη εικόνα του πράγματος είναι αυτή. Έτσι μας βρίσκει η μέρα σήμερα. Εγώ θα προσέθετα, αν ας μου επιτραπεί, και τον παράγοντα της συμμετοχής ή της αποχής, όπου και αν το αποδίδει ο καθένας. Λίγοι ψηφίσαμε, λιγότεροι από εκείνους που ψήφισαν τον Ιούνιο. Πάμε όμως, είμαστε στο τώρα. Έχετε μπροστά σας μια τετραετία, κύριε Βορύδη. Νομίζω είμαστε όλοι πολύ κουρασμένοι να μιλάμε για εκλογές. Αυτή η συζήτηση άνοιξε από το 19, από τότε που κάποιοι έλεγαν ότι ο Μητσοτάκης θα έκαιγε την απλή αναλογική. Ναι. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι δεν θα ακούσουμε να μιλάει κανείς για εκλογές για αρκετό σύντομα, καιρό. Τουλάχιστον. Για αρκετό καιρό ακόμη. Τι θα κάνετε, τι είναι αυτό το, αυτή η νέα σας θέση, είστε υπουργός επικρατείας. Έχουμε μέσα στην επόμενη χρονιά έχουμε δύο εκλογές. Για εθνικές μιλώ. Έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές, έτσι. Και έχουμε και ευρωεκλογές. Το ορόσημο που έχει βάλει και ο κύριος Τσίπρας. Θα τα δούμε. Σωστά. Τι θα κάνετε ως υπουργός επικρατείας, θα αξιολογείτε τους συναδέλφους σας στο υπουργικό, πώς. Όχι, δεν θα αξιολογώ τους συναδέλφους στο Υπουργικό. Γιατί υπάρχει και αυτή η αρμοδιότητα, δεν υπάρχει, της πορείας εκτέλεσης. Δεν νομίζω ότι αυτή θα είναι η δική μου αρμοδιότητα. Η αρμοδιότητά μου θα έχει να κάνει κυρίως με την εκπροσώπηση του Πρωθυπουργού, όπου αυτή κρίνεται στο Κοινοβούλιο. Προφανώς λόγω της μορφής που έχει αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο και του κατακαιρματισμού, του θρηματισμού ουσιαστικά της αντιπολιτεύσεως και της υπάρξεως πολλών μικρών κομμάτων, προφανώς αυτό θα είναι μια πιο απαιτητική βουλή από πλευράς διαδικασίας και αν θέλετε από πλευράς κοινοβουλευτικού ελέγχου. Άρα ένα από τα πράγματα τα οποία θα κάνω είναι αυτό. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο θα κάνω είναι ότι θα έχω μια εποπτεία πάλι στα ζητήματα τα κοινοβουλευτικά σε σχέση με μια σειρά νομοθετικών ζητημάτων, έναν έλεγχο δηλαδή πάνω σε εσωτερικό έλεγχο, συντονιστικό. Ναι, θα σας έλεγα έναν έλεγχο πάνω στα νομοτεχνικά ζητήματα διαφόρων νομοθετικών πρωτοβουλίων. Άρα η δουλειά μου κυρίως συνδέεται με την παρουσία της κυβέρνησης και κυρίως του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Θα μπορείτε, ας πούμε, συγγνώμη, ναι, μια ερώτηση από αυτού. Θα μπορείτε, ας πούμε, να αναπέμψετε νομοσχέδιο. Δηλαδή έφερε ο Υπουργός κύριος Παπάς ένα νομοσχέδιο. Θα μπορείτε να του πείτε ότι κοιτάξτε, αυτό το νομοσχέδιο δεν μπορεί να περάσει. Πάρτε το και ξαναφτιάξτε. Αυτό είναι μια εσωτερική μας συζήτηση και έχει διάφορα στάδια πια ένα νομοσχέδιο για να φτάσει να κατατεθεί στο Κοινοβούλιο. Το πρώτο στάδιο που έχει είναι ότι πρέπει να περάσει πριν την κατάθεσή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρέπει να περάσει από μια εσωτερική μας συζήτηση. Από μια εσωτερική μας συζήτηση. Εν συνεχεία υπάρχει έγκριση του νομοσχεδίου της Νομοθετικής Πρωτοβουλίας στο Υπουργικό Συμβούλιο και εν συνεχεία υπάρχει η φάση όπου πρέπει να εγκριθεί η ανάρτησή του προς διαβούλευση και εν συνεχεία υπάρχει η φάση που εντάξει, πλέον... Εντάξει, μην μείνουμε στο διαδικαστικό. Έχει κάπως μεδαλώδες. Να σας ρωτήσω κάτι πιο απλό. 62 άτομα δεν είναι πολλά για μια κυβέρνηση. Πάντα λέγαμε για 63, για μικρό και ευέλικτο σχήμα και αυτά. Και δεν είναι πολλοί 62 άνθρωποι. Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Αυτή είναι μια συζήτηση. Εντάξει, το έχω ακούσει, λέγεται. Ναι. Είναι πάντοτε μια επιλογή. Δεν θεωρώ ότι η αποτελεσματικότητα. Λέω την προσωπική μου άποψη τώρα. Παρότι υπάρχουν και άλλες απόψεις, το καταλαβαίνω. Δεν θεωρώ πάντως και η εμπειρία έχει δείξει ότι το κρίσιμο ζήτημα για την αποτελεσματικότητα μιας κυβέρνησης είναι αν το σχήμα είναι μικρό ή μεγάλο. Το κρίσιμο ζήτημα, θα δείτε το εξής. Καμιά φορά λέγαμε συνενώσεις υπουργείων. Την έχετε ακούσει αυτή την κουβέντα. Να, έχει γίνει. Έτσι δεν είναι. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις εδώ. Περισσότερα υπουργεία ή λιγότερα υπουργεία. Τώρα έχουμε και ένα καινούργιο. Να τα συνενώσουμε ή να τα έχουμε επιμέρους. Έχουμε τρία καλά παραδείγματα, κατά τη γνώμη μου, εμπειρία, καλών παραδειγμάτων όπου σπάσαν υπουργεία, δημιουργηθήκαν υπουργεία και φέρανε καλά αποτελέσματα. Το ένα είναι η πολιτική προστασία. Το δεύτερο ήταν η ψηφιακή διακυβέρνηση. Και το τρίτο ήταν η μεταναστευτική πολιτική. Να. Θυμίζω ότι και στα τρία αυτά υπουργεία η μεταναστευτική πολιτική ήταν μια γραμματεία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν λειτουργούσε, δεν είχε καλά αποτελέσματα. Δεν υπήρχε και το μεταναστευτικό. Ναι, ήταν άλλες συνθήκες, όπως και για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Στην ψηφιακή διακυβέρνηση, επίσης σε μεγάλο βαθμό, ήταν μια διαδικασία εσωτερική στο Υπουργείο Εσωτερικών. Γέννησε στην πραγματικότητα ένα Υπουργείο και έφερε θεαματικά αποτελέσματα. Και
η πολιτική προστασία επίσης ήταν μια γραμματεία και εν συνεχεία έγινε υφυπουργείο και μετά έγινε υπουργείο. Και νομίζω ότι σαφώς το επίπεδο και η φιλοδοξία της πολιτικής προστασίας έχει αυξηθεί. Με τη δημιουργία του καινούριου Υπουργείου για την Οικογένεια, νομίζω ότι επίσης η κυβέρνηση εδώ και ο Πρωθυπουργός εκφράζουν την φιλοδοξία τους. Δηλαδή τι. Για το δημογραφικό είναι σωστά, αυτό. Πρωτίστως. Σωστά, σωστά. Πρωτίστως και κυρίως για το δημογραφικό. Ένα οξύτατο πρόβλημα, στο οποίο πια χρειάζονται αρκετά σύμφετες και περίπλοκες πολιτικές. Η κυρία Ζαχαράκη τίθεται σωστά. Και θα λύσει. Και θα το μια εξαιρετική συνάδελφος με αποδεδειγμένες ικανότητες και την πιστεύουμε πολύ και νομίζουμε ότι θα φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Κύριε Παπά, έχουμε πολλά να πούμε. Το κόμμα σας είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος για τους ίδιους λόγους που συζητάμε εδώ και εβδομάδες. Όμως υπάρχει και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με αυτά που λέμε τώρα, τη λειτουργία της Βουλής. Αξιωματική αντιπολίτευση με λιγότερες από 50 έδρες. Αυτό σημαίνει ότι για μια πρόταση δυσπιστίας, για μια εξεταστική, θα χρειαστείτε συμπράξεις, συνέργειες. Σας προβληματίζει αυτό? Δηλαδή, καταρχάς, στην εκκίνηση πιστεύετε ότι μπορείτε να είστε αξιωματική αντιπολίτευση με το θεσμικό ρόλο όπως προβλέπετε? Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε αυτό το ρόλο μας έθεσε ο λαός. Προφανώς έχουμε μειωμένες δυνάμεις. Είναι κάτι που μας προβληματίζει. Θα ακολουθήσουμε τις διαδικασίες μας τις εσωτερικές και θα πορευτούμε αναλόγως με τις αποφάσεις μας, τις συλλογικές. Σας βλέπω λακωνικό, οπότε θα επανέλθω. Αυτές οι εσωτερικές διαδικασίες έχουν κάποιο οδικό χάρτη? Δηλαδή, ξέρετε τώρα τι κάνετε, θα μαζευτείτε τώρα κοντά? Δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα ο τελικός οδικός χάρτης αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής και απέναντι σε εσάς και τον κύριο Παπαχρήστο, ότι και να είχε διαμορφωθεί, δεν θα αναλάβαινα να τον ανακοινώσω εγώ σε μια εκπομπή. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε αυτό. Όχι, είναι λογικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε δείξει ότι δεν στερούμε τη δημόσια σφαίρα από ειδήσεις για την πλούσια εσωτερική μας συζήτηση. Δεν έχω παράπονο. Έτσι δεν είναι, δεν έχετε παράπονο. Νομίζω αυτό είναι δίκαιο. Τώρα έχουμε μια νέα κατάσταση, έτσι, η Νέα Δημοκρατία. Όχι, αν βγαίνατε, συγγνώμη, αν σας απαλλάσαμε από αυτό το, ας πούμε, τον περιορισμό, να μας πείτε κάτι. Πότε λογικά, έτσι, με την εμπειρία σας, πότε λογικά θα μπορούσε να υπάρξει αυτό που είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η κρίση των μελών για τον ίδιο, για το εκλογικό αποτέλεσμα, για την ηγετική ομάδα? Πότε πιστεύετε, έτσι, με βάση τα χρονοδιαγράμματα? Αντιλαμβάνομαι τώρα το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και την υποχρέωσή σας να με ρωτήσετε, αλλά θα μου επιτρέψετε απλώς να πω ότι έχουμε μπροστά μας δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Και εκεί πέρα θα πρέπει να πάμε, ας το πω, πάνοπλοι και συντεταγμένοι. Και... άρα μπορεί να γίνει αυτό και μετά τις ευρωεκλογές. Μάλλον υπονοώ το ανάποδο. Νομίζω το αντίθετο. Αν κατάλαβα καλά, ότι πρέπει να είστε έτοιμοι να το έχετε τελειώσει τον κύκλο της εσωστρέφειας και να οργανώσετε μια φυγή προς τα μπρος. Φαντάζομαι αυτό θα επιδιώξετε. Θα μείνω σε αυτά. Σας υπόσχομαι ότι θα τα συζητήσουμε όλα ανοιχτά όταν ανακοινωθούν και οι αποφάσεις του κόμματος. Δηλαδή, να μην σας ρωτήσω καν αν η αφετηρία που έδωσε ο κύριος Τσίπρας, λέγοντας ότι θα τεθεί ο ίδιος στην κρίση των μελών, θα είναι και μια κούρσα για την ηγεσία και με άλλους διεκδικητές αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε το αυτονόητο. Εντάξει, την εκτίμησή σας. Έτσι δεν είναι? Προφανώς. Θεωρώ ότι έκανε το αυτονόητο και από εκεί και πέρα, δημοκρατικό κόμμα είμαστε. Δεν θα μπορούσε κανένας να καταστήλει τη διάθεση οποιοδήποτε, αν θεωρεί. Ναι, αυτό σας ρωτώ. Πρέπει. Δεν θα επιμείνω άλλο. Τελευταία φορά σας το θέτω, όσο αλλά θέλετε, καταλαβαίνετε ότι είναι εύλογο το ενδιαφέρον. Και σας καταλαβαίνω και με καταλαβαίνετε. Αν αντιλαμβάνεστε από το εσωτερικό του κόμματος, από τη θέση σας, ότι υπάρχει ένα κλίμα τέτοιο. Αν ακούσατε κάτι, τέλος πάντων. Δεν έχω ακούσει κάτι και δεν μπορώ να προκαταλάβω οποιαδήποτε απόφαση οποιοδήποτε συντρόφου ή συντρόφου σας. Εσείς, κύριε Μάντζο, δεν ξέρω, Γιώργο, αν θέλεις κάτι τον κύριο Παπά. Άκουσαμε προσοχή. Για την καινούργια φάση θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια καθαρή πλειοψηφία στη Βουλή. Δεν θα έχει τα πλεονεκτήματα που είχε στην πρώτη της διακυβέρνηση. Δηλαδή το πλεονέκτημα της δημοσιονομικής χαλαρότητας, διότι 19-23 αυξήθηκε και το δημόσιο χρέος και το ιδιωτικό κατά 40-45 δις έκαστο. Όπως αντιλαμβάνεστε, η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να πάει σε ένα νέο τέτοιο κύκλο. Έχει όμως τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που τώρα θα αρχίσουν να πέφτουν με έναν τρόπο. Σύμφωνοι. Στην αυτό όμως, ξέρετε, είναι μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία. Mm-hmm. Δεν είναι μια διαδικασία τύπου επιστρεπτέας προκαταβολής ή δαπανών επιδότησης. Τελειώνουν τα πας, λέτε. Δεν είναι απλώς ότι τελειώνουν τα πας. Είναι ότι περνάμε στη φάση της αποχρέωσης.
δηλαδή στη φάση της περιστολής. Άρα θα είναι διαφορετικές οι συνθήκες και εδώ θέλετε να, αν θέλετε να κάνω και την αυτοκριτική που αφορά εμάς, μάλλον υποτιμήσαμε την πολιτική λειτουργικότητα αυτών των μεγάλων δαπανών που είχε τη δυνατότητα να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και το ρόλο τους... Και το ρόλο... Την... Τη γελιοποιήσατε. Όχι, εντάξει, αυτό είναι λίγο υπερβολικό. Την υπόθεση όχι καθόλου. Την υπόθεση με τα διάφορα πας, ναι, έφτασε στο επίπεδο της γελιοποίησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Κάθε φορά δηλαδή που ανακοίνωναν οι άλλοι ότι θα κάνουν το food pass ή το pass για τις... Προσέξτε, κύριε Παπαχρήστο, δεν συμφωνώ με την αξιολόγηση ότι τη γελιοποίησαμε, κάναμε κριτική. Λέω ότι υποτιμήσαμε τη λειτουργικότητά της ως προς το να χτίζει συνενέσεις. Τώρα, γιατί κάναμε κριτική εμείς? Διότι αυτή η πολιτική δεν χτύπαγε, στηρίζατε στην ακρίβεια, αυτή ήταν η θέση μας, και συσσόρευε το χρέος. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία βρέθηκε σε μια κατάσταση όπου το διεθνές οικονομικό περιβάλλον επέτρεπε δανεισμό με χαμηλά επιτόκια, μηδενικά επιτόκια. Αυτό ευλόγως αξιοποιήθηκε, έγινε επιστρεπτές προκατάβολες, άλλες δαπάνες. Το δούμε και στη συνέχεια, είναι και η συζήτηση επόμενης μέρας πώς θα πορευτεί η κυβέρνηση. Όχι, και βέβαια τα αυτό υπόλοιπα. Ναι, το βάζω από την αρχή, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας κρίσιμος καθοριστικός παράγοντας, με, ας πούμε, η βασική ορίζουσα μέσα στην οποία θα πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση. Δηλαδή, φούντωσε η συζήτηση για το μεσοπρόθεσμο τις τελευταίες μέρες. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είχε μια τεράστια αύξηση του δημόσιου χρέους. Δεν μπορεί να μπει σε ένα δεύτερο κύκλο, μια δεύτερη τετραετία που θα αυξηθεί άλλα 50 δις. Κύριε Παπά, μην φύγουμε ακόμη από το μετεκλογικό τοπίο, γιατί είμαστε 24 ώρες μετά. Ένα τελευταίο ερώτημα, τώρα που πια έχουν τελειώσει και οι δύο εκλογές. Ελπίζατε στο μέσο διάστημα ότι θα μπορούσατε να τα πάτε καλύτερα το Ιούνιο? Ναι, όχι δραματικά, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, διότι όταν υπάρχει μια κεκτημένη ταχύτητα ενός εκλογικού αποτελέσματος, είναι πάρα πολύ δύσκολο μεγάλα κομμάτια του εκλογικού σώματος να μετανιώσουν, να παραδεχτούν ότι έσφαλαν στην πρώτη τους επιλογή και να κάνουν μια άλλη. Γίνεται αυτό, αλλά σε καταστάσεις οριακές. Η βασική διαφορά από τη μία εκλογή στην άλλη ήταν η αποχή η οποία επήλθε οριζόντια λόγω της κόπωσης του εκλογικού σώματος. Πήρατε πάντως. Βεβαίως την πληρώσαμε εμείς περισσότερο από όλους. 260.000 λιγότερες ψήφους. Ναι. Και 300.000 κάτι η Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, κύριε Μάτζο. Ναι. Δεν τα αυξήσατε τα ποσοστά σας, δηλαδή ελάχιστα. Ναι, είναι μια αύξηση χθεσινή, η οποία προστίθεται στη μεγάλη αύξηση του Μαΐου. Είναι κάτι το οποίο πρόλαβα πει και ο κ. Παπαχρήστος, ότι σε σχέση με το 2019 είμαστε 50% πάνω από το ποσοστό μας. Είναι αρκετές χιλιάδες σε απόλυτο αριθμό οι ψήφοι. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να σταθεί κανείς, νομίζω κατά την κρίση μου, είναι το γεγονός ότι σε 10 περιφέρειες χώρας είμαστε στη δεύτερη θέση. Και κάτι πολύ σημαντικό και αισιόδοξο για το μέλλον και είναι ποιοτικό, είναι ότι μετά το 2019 από το 4,5% ανήλθε σε 19,5% η ψήφος στις χαμηλές ηλικίες, 17-34. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Είναι από καρδιωτικά χαμηλά τα ποσοστά σας στα αστικά κέντρα. Θα ερχόμουν σε αυτό. Εκεί ακριβώς χρειάζεται πολύ περισσότερη. Είναι άλλο κόμμα. Αν δει κανείς τις μετρήσεις. Ακριβώς. Γιατί κανό είναι να βλέπει κανείς το ποτήρι μισογεμάτο, αλλά πρέπει να βλέπει και το υπόλοιπο που του λείπει. Και είναι ακριβώς η δουλειά που πρέπει να κάνουμε οργανωτικά και πολιτικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και στην Αττική αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Είναι η ακόμα περισσότερη και εντονότερη δουλειά που πρέπει να κάνουμε στις λαϊκές γειτονιές, εκεί όπου πάντοτε το κίνημά μας είχε βαθιές ρίζες. Σας κάνει εντύπωση ότι εκεί ψήφισαν Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή εκεί πρέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εντάξει, το Κομμουνιστικό Κόμμα όμως δεν με εντυπωσιάζει όταν το ψηφίζει μια λαϊκή συνήθεια. Όχι, είναι νομίζω στις 3 από τις 4 εκλογικές περιφέρειες της Αττικής το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι πάνω από Πασόκ, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, ναι, βεβαίως πρέπει να δούμε ότι και σε αυτές υπάρχει αύξηση. Και σε αυτές υπάρχει αύξηση. Αλλά δεν είναι αυτή που θα μπορούσε το κίνημά μας να έχει πετύχει σε σύγκριση τουλάχιστον με την υπόλοιπη χώρα. Πού το αποδίδετε, δεν κάνατε? Το είδατε στις 21 Μαΐου να συμβαίνει. Το αναλύσατε. Γιατί φυσικά, συνέβη φυσικά, αυτό? Απλώς, πού το αποδίδετε? Κοιτάξτε, ένας μήνας, σκάρτος κιόλας, είναι πενιχρό. Εντάξει, δεν φτάνει, αλλά τι έφτιαξε. Οργανωτικά, για να φέρεις τούμπα όλη την Αττική. Ναι, ωραία. Είναι ένα θέμα οργανωτικό, υποψηφίων, στελεχών. Και τα ψηφοδέλτια μας ήταν άρτια στελεχωμένα, με πολύ καλές προσωπικότητες. Θεωρώ ότι έχει να κάνει με μια υπερδεκαετή κρίση, οικονομική, κοινωνική, ηθική, πολιτική,
η οποία προφανώς έχει αφήσει ανοιχτές πληγές. Πιο πολύ στις πόλεις δηλαδή. Βέβαια. Εκεί ακριβώς, εκεί που ήταν μεγάλες πληγές από την αρχή, κυρία Λιμπεράκη. Να παραμένουν χένους. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, το έχω απορία, ναι. Γιώργο. Ξεκινάει λοιπόν η νέα περίοδος, κοινοβουλευτική, και χρειάζεται. Θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή να κάνει μια πρόταση εξεταστικής. Θέλει να γίνει πρόταση δυσπιστίας. Εδώ έχουμε αυτό που είπα και πριν. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει τις έδρες που απαιτούνται. Είστε ανοιχτοί σε συμπράξεις? Δηλαδή το ρόλο της αντιπολίτευσης θα τον διαδραματίσετε από κοινού? Πώς θα γίνει? Νομίζω ότι ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις, οι οποίες μπορούν να απαντήσουν στο ερώτημά σας συνθετικά. Για να δούμε. Η εντολή που έχουμε είναι και βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Είναι διπλή. Το πρώτο έχει να κάνει με το τι πρέπει να κάνουμε από αύριο το πρωί, από άλλη Δευτέρα, Τρίτη που θα ανοίξει η Βουλή. Πρέπει να κάνουμε να ασκήσουμε μία αξιόπιστη, στιβαρή, αλλά ωφέλιμη σε κάθε περίπτωση αντιπολίτευση και τον τόπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και το μήνυμα των δύο καλπών. Δηλαδή και η πρώτη και η δεύτερη κάλπη. Είδαμε και στις δύο κάλπες την αποδοκιμασία της τοξικότητας και της θύρας αντιπαράθεσης του όχι σε όλα. Ένα λεπτό. Και την επιδοκιμασία αντίστροφα, ναι. Κύριε Παπαχρήστο, του θετικού μεταρρυθμιστικού. Ένα λεπτό. Βάλτε μια ανατελεία. Του αντιπολιτευτικού. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Μια ανατελεία. Η αντιπολίτευση που θα είναι ωφέλιμη για τον τόπο είναι μια αντιπολίτευση ανάλογη αυτής που παρακολουθήσαμε μέχρι τις εκλογές του Μαΐου. Δηλαδή, που είπατε, ναι, εμείς θα στείλουμε υπόμνημα στον Άριο Πάγο για την Χρυσή Αυγή που δεν έστελνε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό είπατε. Αυτό θα κάνετε. Δεν σας άφησα να ολοκληρώσετε και νομίζω ότι αυτό έλεγα πριν ρωτήσετε, ότι ουσιαστικά το όχι σε όλα, χωρίς αντιπρόταση, χρεοκόπησε. Αυτό το οποίο ο λαός, οι πολίτες περιμένουν και από την αντιπολίτευση είναι προτάσεις. Δεν αρκούνται οι πολίτες να βλέπουν μια κυβέρνηση που θα εισηγείται και θα είναι ουσιαστικά θα παίζει μόνη της στο παιχνίδι και θα κάνει αυτό που και ο Μητσοτάκης είπε σχεδόν, αν θέλετε, εντάξει, αυτοκρατορικά, ότι θα κάνω αντιπολίτευση στον εαυτό μου. Όχι. Οι πολίτες θέλουν την αντιπολίτευση να κάνει πραγματική αντιπολίτευση, με αντιπρόταση. Αυτό που αναφέρατε για τη Χρυσή Αυγή είναι ένα φωτεινό παράδειγμα του πώς για μας μια δίκαιη, τεκμηριωμένη δομική αντιπολίτευση οφείλει να κάνει την δουλειά. Άρα θα στηρίζετε ότι πιστεύετε ότι είναι ωφέλιμο και θα είστε απέναντι. Θα πάω και πιο πίσω. Πείτε μου όμως και αυτό που σας ρώτησα, γιατί μέχρι στιγμή. Θα πάω και πιο πίσω και σε άλλες προτάσεις νόμων που έχουμε καταθέσει και σε τροπολογίες. Σε σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε σχέση με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Αυτή είναι αυτό το δικό μας στυλ αντιπολίτευσης και σε ύφος και σε περιεχόμενο. Το δεύτερο, που νομίζω ακουμπά και στο ερώτημά σας, είναι ότι με πρωτοβουλίες, με ενέργειές μας, οφείλουμε. Ως ένας χώρος ο οποίος δείχνει μια υγεία, μια αισιοδοξία, ένα δυναμισμό και δεν βρίσκεται σε κατάρρευση. Οφείλουμε να οικοδομήσουμε ξανά, συγγνώμη, να οικοδομήσουμε ξανά την κεντροαριστερά. Στον κύριο Παπά, θεωρείτε ότι βρίσκεται σε κατάρρευση ο ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι ένα κόμμα το οποίο έχει χάσει 20% της εκλογικής του δύναμης και πάρα πολλές έδρες και το κυριότερο βρίσκεται μετά από δύο συντριπτικές ήττες, είναι ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται σε αποδρομή. Αντίστροφα, είναι ένα κόμμα το οποίο αυξάνει κατά πολύ την εκλογική του επιρροή από το 2019 και δείχνει αυτή την εικόνα του δυναμισμού, έστω με την περιορισμένη αύξηση που είπατε χθες, κυρία Λιμπεράκη. Είναι ένα κόμμα το οποίο οφείλει, αν μη τι άλλο, να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας κεντροαριστεράς σύγχρονης, η οποία θα έχει ένα οριστικό διαζύγιο από το λαϊκισμό και την τοξικότητα. Κύριε Μάτσο, πείτε το μου λίγο απλά, γιατί αλήθεια θέλω να καταλάβω, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε. Εάν θέλει η αξιωματική αντιπολίτευση να προτείνει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής ή να υποβάλει, να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί. Ναι. Γιατί 48 έδρες δεν έχει τις 50 πρόταση. Και αυτό είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία μας. Η πόρτα του Πασόκ στο ρόλο, είστε και τα δύο κόμματα, εκεί σας έταξε ο λαός, τα έδρανα της αντιπολίτευσης. Έχετε δρόμους επικοινωνίας για το ρόλο σας το θεσμικό? Είναι σαφές ότι όταν κάτι παρεμποδίζει την λειτουργία της δημοκρατίας και την ποιότητά της, το γεγονός δηλαδή ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί από μόνη της να ασκήσει τα δικαιώματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είναι πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πρόβλημα της δημοκρατίας. Άρα, όταν πρέπει να υπάρξει μια αντιπολιτευτική κίνηση του Βεληνεκούς, της προτάσεως δυσπιστίας ή της συγκρότησης μιας εξεταστικής επιτροπής, θα πρέπει να διερευνηθούν αυτές οι. Τώρα είστε σαφείς. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουν όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις να κάνουν όταν η εκλογική δύναμη που έχει ο λαός τάξει στα κόμματα δεν αρκεί για να. Γιώργο, δεν το βλέπουμε αυτό, γιατί δεν έχει χρειαστεί να το δούμε. Δεν το έχουμε δει μέχρι έτσι, τώρα. Αλλά θεωρώ κι εγώ ότι είναι σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Μάτζος μέχρι τώρα. Δηλαδή,
να το κάνουμε, να το εκλαϊκεύσουμε, έχουμε, ας πούμε, ξανά ζήτημα κάτι ανάλογο με τις υποκλοπές. Τις υποκλοπές, ακριβώς. Ωραία. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει πάμε να κάνουμε μια πρωτοσχεία της μειοψηφίας που λέμε. Εσείς θα πείτε ναι. Αυτό. Εφόσον και εμείς το βρίσκουμε τον ίδιο λόγο. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, ναι. Και θυμάστε, κύριε Παπαχρήστο, κατά μείζωνα λόγο εμείς τότε βρίσκαμε το λόγο να διερευνηθούν. Και δεν μου λέτε, κύριε Μάτζο, δεν φοβάστε ότι κάπως θα χαθεί ο κόσμος πάλι εκεί που πάτε να σηκώσετε ένα τείχος και να πείτε εκείνη είναι σε αποδρομή και εμείς ερχόμαστε με φόρα. Όχι, κοιτάξτε. Η πολιτική δεν είναι λογιστική. Δεν είναι ότι αθροίζουμε δύο υποσύνολα και βγάζουμε ένα σύνολο το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές. Είναι ένα πράγμα η κοινοβουλευτική ζωή, ο κοινοβουλευτικός βίος και η λειτουργία του κοινοβουλευτικού μας πολιτεύματος, το οποίο αξιώνει συνενέσεις και συγκλήσεις. Και άλλο πράγμα, ο πολιτικός στίβος, ο εκλογικός στίβος και οι τοπικές εκλογές που θα ακολουθήσουν και οι ευρωεκλογές που έπονται. Εκεί ακριβώς είναι το μεγάλο ερώτημα στο οποίο απαντώ με το δεύτερο σημείο μου, ότι ο δικός μας χώρος θα πρέπει και στη Βουλή αλλά και εκτός αυτής να πρωταγωνιστήσει ως τη κεντροαριστερά με σύγχρονους όρους, αρχές και αξίες, να μπορέσει να αρθρώσει ξανά μια εναλλακτική διακυβέρνηση για κοινωνική δικαιοσύνη, συλλογική ευημερία, για ένα κοινωνικό κράτος ισχυρό, κράτος δικαίου ισχυρό, θεσμικές εγγύησεις της δημοκρατίας μας. Είδαμε υποκλοπές. Λοιπόν, νομίζω μας δώσατε ρουσφέτια, μια πρώτη εικόνα και οι τρεις Γιώργο, δεν ξέρω αν είναι απευθείας αναθέσεις. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε του πώς, με όρους πολιτικούς, πώς θα τρέξει αυτό το πράγμα. Η επόμενη περίοδος. Λοιπόν, επειδή ανήκετε νομίζω και οι τρεις, να κάνουν την εισήγηση για το επόμενο θέμα. Ανήκετε και οι τρία κόμματα διαφορετικά, τα οποία ανήκουν με την σειρά τους στο λεγόμενο δημοκρατικό τόξο. Έχετε επεξεργαστεί, ίσως είναι νωρίς να πω αν έχετε επεξεργαστεί, αλλά πάντως σκέφτεστε τρόπους για να αντιμετωπίσετε αυτή την ακροδεξιά που κάνει δυναμική εμφάνιση στη Βουλή. Να το βάλω, αν μου επιτρέπεις, με ένα υποερώτημα, ένα βήμα πριν. Μήπως δεν το διαχειριστήκαμε εκ του αποτελέσματος, όπως φάνηκε σωστά, αυτό το θέμα και ξαφνικά ξυπνήσαμε με το Λεωνίδα και τους 300 μέσα στη... Το This is Sparta κλπ. Μπορώ να ξεκινήσω... Ναι, κύριε Βαρδίνα. Να ξεκινήσω από αυτό. Κατά τη γνώμη μου, από πλευράς νομικών παρεμβάσεων έγινε το μέγιστο δυνατό. Οτιδήποτε άλλο, και θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί καμιά φορά ακούω αυτή τη συζήτηση και πραγματικά με εντυπωσιάζει το πώς δείχνει να μην έχουμε παρακολουθήσει όλον τον προβληματισμό, τον συνταγματικό προβληματισμό που αναπτύχθηκε στην κατεύθυνση αυτή. Διότι, όπως ξέρετε, οι διατάξεις αυτές είχαν μία σειρά από ζητήματα, τα οποία κυρίως συνδέονταν με την δυνατότητα να απαγορεύσεις σε κάποιον ο οποίος δεν είναι αμετάκλητα καταδικασμένον στη συμμετοχή του στις εκλογές. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι οι διατάξεις άρτια κατασκευάστηκαν και γι' αυτό και κρίθηκαν και πέρασαν και εφαρμόστηκαν από τον Άριο Πάγο. Αλλά ο στόχος των διατάξεων αυτών, θέλω να τονίσω, ήταν να εμποδίσουν έναν καταδικασμένο για τα αδικήματα τα οποία περιγράφεται, έστω σε πρώτο βαθμό, να συμμετέχει στη δίκηση, να ιδρύει κόμματα, να υποδίεται τον πρόεδρο. Και όχι να ποινικοποιήσουν μια ιδεολογία. Και όχι, και αυτό ήταν ξεκάθαρο. Και αυτό ήταν ξεκάθαρο, ήταν απολύτως διαυγές. Και μάλιστα αυτό ήταν ένα σημείο το οποίο ένωνε όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Δηλαδή τι, ότι ακριβώς από την αριστερά ξεκινούσε η αντίρρηση του να δώσουμε τη δυνατότητα να κρίνει ο Άριος Πάγος το ιδεολογικο-πολιτικό περιεχόμενο ενός κόμματος. Ναι. Και για να γίνω ακόμα σαφέστερος, για να εξηγήσω ποιος ήταν ο προβληματισμός. Διότι εκεί τι θα έπρεπε να πεις, θα έπρεπε να πεις ότι θα κρίνει το δικαστικό σώμα ότι το ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο και η ταυτότητα ιδεολογικοπολιτική ενός κόμματος δεν υπηρετεί την δημοκρατία. Αυτό μπορεί να είναι μια κερκόπορτα. Όμως, κύριε Βορύδη, αφήστε με να το πω όλο, γιατί έχει μια σημασία, γιατί καμιά φορά ακούω τώρα, ξέρετε, αποτύχαμε, δεν πετύχαμε, κάναμε, ράναμε. Δύο λεπτά. Ποτέ λοιπόν κανείς εξ όλων των πτερήγων, επαναλαμβάνω, δεν έστρεξε σε αυτό. Γιατί, διότι υπήρχε μια ανησυχία που εγείρετο κυρίως από την αριστερά, ότι αν σήμερα πούμε
ότι απαγορεύεται, δίνουμε τη δυνατότητα δικαστικού ελέγχου για το αν ένα κόμμα είναι ναζιστικό, φασιστικό ή ρατσιστικό, υπήρχε η ανησυχία ότι αυτό αύριο, με μια άλλη νομοθετική σύνδεση, μπορεί να συμπεριλάβει την κρίση για το αν ένα κόμμα είναι κομμουνιστικό. Είστε σαφείς. Επειδή είστε και διαπρεπής νομικός, πιστεύετε ότι μπορεί να δούμε εκλογοδικείο με το επιχείρημα αυτή τη φορά ότι είναι αχυράνθρωποι του Κασιδιάρη αυτοί που μπήκαν? Αυτό τώρα είναι... Ή έχει κλείσει το θέμα? Και έχει κλείσει από την εκτίμησή σας ζητώ. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση επί του παρόντος είναι πρόωρη και εγώ δεν θέλω να τοποθετηθώ σε αυτό το ζήτημα. Θέλω μόνο να τοποθετηθώ στο ούτε προηγούμενο. Ως νομικός. Τι λέτε? Ούτε ως νομικός. Μας δώσετε ούτε μια ως άποψη. Νομικός, ούτε ως τίποτα. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να μείνω στο προηγούμενο λέγοντας ότι η διάταξη εξίτλησε τις δυνατότητές της και επέτυχε το αποτέλεσμά της. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να μην είναι στη Βουλή ο ίδιος. Να μην είναι στη Βουλή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, τώρα, επιτρέψτε μου όμως, ήταν μια ευρύτερη, δεν ξέρω αν μπορώ ή όχι. Βεβαίως μπορείτε. Ήταν νομίζω ευρύτερη η ερώτηση κ. Παπαχρήστου, γιατί δεν σταματούσε την συζήτηση στο συγκεκριμένο, αλλά άνοιγε τη βεντάλια στα λεγόμενα. Σωστά το λέτε. Ναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, δύο θέματα εδώ. Καταρχήν, για μένα είναι κρίσιμο, καθώς θα εμφανιστούν αυτά τα κόμματα στη Βουλή, να δούμε λίγο την ταυτότητά τους, και δεν μιλώ τώρα για τους συγκεκριμένους, για τους συγκεκριμένους δεν ξέρουμε την ταυτότητά τους. Να δούμε λίγο, δηλαδή για τους Σπαρτιάτες, αλλά για τα υπόλοιπα κόμματα, να δούμε λίγο το πολιτικό τους αίτημα. Τι είναι αυτό το οποίο τους, αν θέλετε, κινητοποίησε, ναι, συμπολίτες μας και τους έκανε να τα επιλέξουν. Ωραία. Να δούμε αν έχουν συγκεκριμένα πολιτικά αιτήματα με τα οποία συνδέεται κάτι. Γιατί μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι είναι μια αρκετά νεφελώδης κατάσταση. Είναι απολύτως ασαφές το γιατί τους ψήφισαν, είναι απολύτως ασαφές το τι πρεσβεύουν. Υπάρχει απολύτως... πρόθεση, να το πούμε απλά, υπάρχει κάποια πρόθεση απομόνωσης? Και αυτό είναι ένα ερώτημα που το απευθύνουμε, γιατί ορθώς το είπε ο Γιώργος. Είστε εκπρόσωποι κομμάτων του Δημοκρατικού. Θα δείτε το εξής στο Κοινοβούλιο. Εγώ είμαι πολλά χρόνια στο Κοινοβούλιο. Ναι. Θα δείτε το εξής στο Κοινοβούλιο. Ο κ. Παπαχρήστου τα παρακολουθεί πολλά χρόνια. Εσείς είστε πολύ νεότεροι, ημών λιγότερα χρόνια. Αλλά και εσείς τα παρακολουθείτε πολλά χρόνια. Το Κοινοβούλιο έχει μια δυναμική από μόνο του. Η Βουλή έχει από μόνη της μια δυναμική. Τι αποκαλύπτει? Δεν μπορείς να κρυφτείς στη Βουλή, ούτε μπορείς να παραστήσεις κάτι που δεν είσαι, ούτε μπορείς να αποφύγεις τα μεγάλα ζητήματα και διλήμματα που τίθενται πολιτικά στη Βουλή. Άρα αυτά όλα θα φανούν. Άστε. Και εκεί θα συμφωνήσω με ένα κομμάτι, αν θέλετε, κριτικής που έχει ακουστεί, ότι ορισμένα τέτοια φαινόμενα χρειάζονται πολιτικής αντιμετωπίσεως και πολιτικής διαχειρίσεως. Αλλά όχι για να έχουμε αποτελεσματική... Όχι παρεμβάσεων μόνο. Λέτε η λογική... Είναι άλλο το ζήτημα των εγκληματικών οργανώσεων. Το διαφοροποιώ. Αν έχετε την καλοσύνη λακωνικά, αν μπορείτε, γιατί πραγματικά επειδή έχετε λακωνικής απάντηση στο ερώτημα, είναι κανονικό να επιτρέπετε με αλφαγιώτα σε έναν καταδικασμένο μέσα από τη φυλακή να κάνει πολιτική όχι καμπάνια? Έχει πέσει κανένα κεφάλι για αυτό το πράγμα τόσους μήνες? Είναι, επαναλαμβάνω, το έχω πει αρκετές φορές, θεωρώ είναι από τα σημεία βάσιμης κριτικής και προφανώς είναι από τα σημεία που οι αρμόδιοι για τα θέματα της σοφρονιστικής πολιτικής και της εποπτείας των σοφρονιστικών καταστημάτων και δι των φυλακών υψής της ασφαλείας όπου κρατείται. Αυτό όμως, κύριε Βορύδη, πάει στην πολιτική ιεραρχία, στο δικαιοσύνης, δεν υπάρχει. Αυτό θα μου επιτρέψετε, κύριε Βορύδη. Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό και ειδικά στα ζητήματα αυτά της κινητής τηλεφωνίας, που μπορούσε να γίνει πάρα πολύ απλά. Μα πάρα μα πολύ ακόμη απλά. Και αν είναι των φυλακών, ακόμα... υπάρχει πολιτικός προϊστάμενος το... πάντα, δεν υπάρχει. Εκτός από αυτό, είναι βάσιμη κριτική. Στην Βουλή, για παράδειγμα, ο πρόεδρος μπορεί να ζητήσει να ενεργοποιηθεί η ομπρέλα και να μπορούμε να καλέσουμε μέσα από την αίθουσα του Κοινοβουλίου. Δεν μπορούμε να καλέσουμε. Γι' αυτό και έχω πει ότι αυτή η κριτική που ασκήθηκε έχει ήδη ασκηθεί, ναι, είναι μια βάση. Εγώ είχα γράψει γι' αυτό και συγγνώμη για την περί αυτολογία. Άρα αυτό σημαίνει και ότι προφανώς χρόνο, ό,τι δεν έχει αντιμετωπιστεί πώς του επιτρέπουν πρέπει να αντιμετωπιστεί, κύριε αν Βορύδη, δεν έχει ήδη αντιμετωπιστεί. Ή δεν διαβάζετε εφημερίδες ενώ ως κυβέρνηση ή κάτι άλλο γίνεται. Εγώ πριν από 1,5 χρόνο είχα γράψει σε αυτή τη φτωχική στήλη που λέγεται στίγμα ότι δεν μπορεί ένας καταδικασμένος και δύο συγκεκριμένος να κάνει διαγγέλματα μέσα από τη φυλακή με κινητό. Να που μπορεί. Πώς πιάνουν τους Αλβανούς, μπαίνει η ασφάλεια και ερευνά τα κελιά και βρίσκει τα κινητά
Και τα παίρνει. Αναρωτιέμαι πώς τα ακούει και πώς τα βλέπει όλα αυτά και ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε ναι, Παπά, κοίταξε, και πώς θα πορευτείτε μέσα στη Βουλή, γιατί θα μοιραστείτε και εσείς έδρανα. Είχα ενδιαφέρον και ρώτησα τους συνεργάτες μου και τους ευχαριστώ γιατί κάνανε μια έρευνα. Μέχρι και σήμερα έκανε live ο Κασιδιάρης. Έκανε και σήμερα. Εδώ χθες έκανε. Έκανε live και σήμερα και έχει κάνει 100 βίντεο μέσα από την κλακή. 100 βίντεο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα φτάνουν αυτά είναι. Ο 1,5 χρόνο που λέγαμε. Τώρα τι αποδεικνύεται. Αποδεικνύεται. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Αποδεικνύεται ότι το ενδεδειγμένο που είπε ο κύριος Βορύδης δεν ήταν επαρκές. Και πότε καθίσταται μη επαρκές το ενδεδειγμένο? Καθίσταται μη επαρκές όταν βρίσκουν ευκαιρίες να γεμίζουν τα ιδεολογικά και πολιτικά τους ντεπόζιτα. Η νίκη δεν είναι πολύ νεφελώδης. Αν κάτσει κανείς και δει τη διακήρυξή της, θα καταλάβει ότι είναι αυτό που η πολιτική επιστήμη θα όριζε ως ένα τυπικό ακροδεξιό κόμμα. Δηλαδή είναι, ας πούμε, κατά των αμβλώσεων. Και είμαι προσωπικά ως πατέρας δύο έφηβων κοριτσιών πολύ ανήσυχος. Διότι θα υπάρχει ένα κόμμα το οποίο θα λέει επισήμως ότι οι γυναίκες δεν έχουν το δικαίωμα ελέγχου πάνω στο σώμα τους πλέον. Η Νίκη είναι ένα κόμμα επίσης το οποίο ξεκίνησε να παίρνει μπρος όταν ξέσπασε η ιστορία του Μακεδονικού και με τις μεγάλες διαδηλώσεις. Με τις περικεφαλές. Πάντως στις μετρήσεις εμφανίστηκε λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Συγκροτήθηκε. Σας λέω, συγκροτήθηκε. Δεν το αμφισβητώ, αλλά λέω ότι ξαφνικά έγινε μετρήσιμο μέγεθος. Και γέμισε, επαναλαμβάνω, τα ιδεολογικά και πολιτικά της ντεπόζιτα. Φαίνεται ότι έχει και κάποιες έτσι διασυνδέσεις με το μοναχισμό, από ό,τι έχουμε καταλάβει, με κάποια κομμάτια του μοναχισμού, έτσι δεν είναι. Και ανεδείχθη σε αυτήν την φάση. Άρα λοιπόν, ξεχωρίζω αυτά τα δύο κόμματα από το κόμμα του κύριου Βελόπουλου. Δεν μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι. Κάτι εντελώς διαφορετικό. Πιο light. Ναι. Λιγότερες αλήφες. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη. Δηλαδή, όταν αυτός ο αριθμός συμπολιτών μας προστρέχει και επιλέγει τα κόμματα τα οποία έχουν αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι κάτι το οποίο πρέπει στη να μας ενισχύσει. Στη Βουλή πώς θα υπάρχει, ας πούμε, κάποιος προβληματισμός για την συνύπαρξή σας? Ο κανονισμός της Βουλής έχει συγκεκριμένες πρόνοιες και προβλέψεις. Τώρα από εκεί και πέρα πολιτικά δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ούτε γυπνίασης, ούτε συνεννόησης. Ό,τι μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν τελειώνει. Αν μου επιτρέπετε μία... Κύριε Μάτζο, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Πολύ έτσι. Έχουν περάσει οι εκλογές, τώρα έχουν πέσει οι τόνοι, ό,τι θέλετε. Όχι μόνο ως προς την ανάλυση. Νομίζω ότι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το εξής. Και αποτελεί αντικείμενο, το λέω μια επιφύλαξη, αποτελεί όμως ένα αντικείμενο ανάλυσης του επόμενου διαστήματος. Να δει κανένας, διότι τι συμβαίνει. Η Νέα Δημοκρατία αυξάνει το ποσοστό της από τις προηγούμενες εκλογές του 19. Σωστά. Άρα κάτι παίρνουμε, μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει, χάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος, χάνει το 40% της δυνάμεώς του, από το 32 καταλήγει σήμερα στο 17, και αυτό οδηγεί σε έναν θυματισμό της αντιπολίτευσης. Στην πραγματικότητα τι γίνεται? Εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι για όποιον λόγο έκριναν οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι από το ΣΥΡΙΖΑ, για όποιον λόγο, αυτό είναι ένα ζήτημα να το κρίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να τα αξιολογήσει γιατί δεν είναι ικανοποιημένοι, και αναζητούν, γιατί δεν έχουν προσχωρήσει προφανώς όλοι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί τότε η Νέα Δημοκρατία θα είχε φτάσει στο 50% και όχι στο 40%, και αναζητούν άλλα σχήματα και διαραίουν, διαχέεται η ψήφος παντού. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα εδώ γεννιέται ένα ζήτημα το οποίο ενδεχομένως μπορεί να το δει κανείς και σε άλλες χώρες, δηλαδή τι, ψηφοφόροι της παραδοσιακής αριστεράς να έρχονται και να γεμίζουν, το λέω για τον κύριο Παπά, και τις δεξαμενές της άκρας δεξιάς. Άρα τώρα λοιπόν, αυτά είναι λίγο... Είσατε τέτοια διαρροή, κύριε Βορύδη. Η απάντηση είναι ότι θα πρέπει λίγο να εξηγήσουμε όλοι. Δεν το λέω τώρα επιθετικά καθόλου, πραγματικά το λέω. Είμαστε νομίζω σε ένα επίπεδο ανάλυσης. Να πρέπει να εξηγήσουμε όλοι πώς η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει και αυξάνει, αλλά από την άλλη μεριά η ανάλυση σας λέει ότι αυτή είναι δεξί ψηφοφόροι. Απ' την άλλη δεν μπορούμε να ξέρουμε τι διαδρομές έχουν γίνει, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, προσέξτε, το 2015 έχουμε ξανά ένα αντίστοιχο ποσοστό αθροιζόμενο τότε ΑΝΕΛ Χρυσής Αυγής, το οποίο φτάνει, αν θυμάμαι καλά, το 12,8. 13%, σωστά. Είναι ακροδεξί, ΑΝΕΛ.
Σας παρακαλώ τώρα, κύριε Βορύδη. Δεν είναι άκρα δεξιά η ΑΝΕΛ. Δεν είναι άκρα δεξιά η ΑΝΕΛ. Δεν το αθρίζεται εκεί. Δηλαδή, ο κύριος Καμένος σας φαίνεται ένας κλασικός, ας πούμε, τι να σας πω τώρα. Όχι, αριστερός. Πολύ πιο μετριοπαθής. Άλλο αυτό. Πολύ πιο μετριοπαθής από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Συγχωρείτε. Λέω άλλο. Μετριοπαθής. Μετριοπαθής. Από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Έχετε χιούμορ, σας είχα παρεξηγήσει. Τώρα θυμίζετε το λαό λόγω τη θητεία του κυρίου Βορύδη. Όχι, αυτό λέτε. Και είμαι απολύτως. Να σας πω γιατί το θυμίζω. Όχι, καλώς κάνετε. Απλώς το θυμίζω και εγώ στους τηλεθεατές μας. Γιατί μπορεί να μην καταλαβαίνουν πώς φτάσαμε στον Καρατζαφέρη. Δημοκρατία. Οπότε νομίζω ότι κάθε κριτική τέτοιου τύπου παρέλκει. Διότι το τελευταίο πολιτικό φαινόμενο ήταν ο Καρατζαφέρης να έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια για να λέει πόσο καλό είναι ο Μητσοτάκης. Έτσι δεν είναι. Από ό,τι έλεγα. Εγώ έλεγα το εξής, ότι το 15, αν τα θρήσεις αυτά τα δύο, σου δίνουν 13%. Υπάρχει. Εσύ λες να μην τα θρήσουμε. Α αφήσουμε. Είναι πολύ πονηρό αυτό που κάνει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν εν συνεχεία. Ήταν δηλαδή ο κυβερνητικός μας εταίρος ήταν ακροδεξιός. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, ας αξιολογηθεί αυτό. Ας πούμε δεξιός πέραν της δεξιάς. Ένας μετριοπαθής αγκαλίτσας που τον πέραν 10.000. Ένας προοδευτικός της δεξιάς, είχε πει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Παπάς λέει ότι δεν ήταν. Εντάξει, εγώ λέω ότι αν αθροίσεις όμως αυτό το εκλογικό σώμα, αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ. Δεν το λέω τώρα για να το χρεώσω ή να μην το χρεώσω. Λέω κάτι άλλο. Ότι υπήρξε λοιπόν το 15 ένα τέτοιο ποσοστό. Αυτό το ποσοστό φαίνεται να παρουσιάζει μία κάμψη, πηγαίνει πού όμως, γύρω στο 8% και εμφανίζει ξανά μία άνοδο τώρα και πηγαίνει στο 13 ξανά. Πάντως. Τι θέλω να σας πω. Θέλω να πω ότι προφανώς εδώ πρέπει κανείς να ψάξει να βρει τι είναι εκείνο που σε επίπεδο ψηφοφόρων κάνει τη μετακίνηση αυτή. Αυτό λέω. Ναι, απλά αριθμητικά όπως το θέτεται, λοιπόν, ίσως είναι, είναι κάπως απλουστευτικό, κύριε Βορύδη, αφού δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Η αλήθεια δεν έχουμε τον κύριο Φανάρα να μας πει για τις διαδρομές. Αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Αλλά ο κύριος Φαναράς να απαντήσει. Θα το δούμε. Από πού είναι αυτές οι διαδρομές. Πάντως υπάρχει ένα δεδομένο της κατάρρευσης αντιπολίτευσης. Εκτός λοιπόν και αν. Πάντως επειδή δεν ανέβηκε για το Πασόκ, είναι προφανές ότι υπήρχε απευθείας μετακίνηση από το ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό αναπτύσσεται. Από το Πασόκ υπήρχαν. Από το Πασόκ υπήρχαν διαρροές. Υπήρξαν διαρροές προς τη Νέα Δημοκρατία. Ολοκληρώστε, κύριε Βορύδη, γιατί έχουμε αδικήσει κατάφορα το Πασόκ. Νομίζω ότι όπως και να το μετρήσουμε, δεν θα δει κανείς 6 μονάδες διαρροής στη Νέα Δημοκρατία για να δικαιολογήσει αυτές τις πρόσθετες. Το 7 στο 13. Βάλτε και τον παράγοντα της ηλικίας. Είδα ένα τρομακτικό πινακάκι, κύριε Μάτζο, δεν ξέρω αν το είδατε, για το 9,2 των 17 έως 34 που ψήφισαν σπαρτιάτες. Οι 17άριδες αυτοί λοιπόν, αφού μιλάμε και για μετακινήσεις, το 19 δεν ψήφισαν. Θέλω να πω, ίσως είναι λίγο απλουστευτικό. Δεν έχουμε και τα στοιχεία αυτή τη στιγμή να του βάλουμε την ταμπέλα. Σε αυτό που λέτε. Δεν έχω δεν έχετε δίκιο. Να σου πω γιατί δεν έχετε δίκιο. Διότι το πρόσθετο κομμάτι σε αυτές τις νεαρές, πολύ νεαρές ηλικίες ψηφοφόρων είναι μόνο το κομμάτι το καινούριο των 17. Γιατί πάντα κάποιοι αποβιώνουν και κάποιοι ψηφίζουν. Άρα πάντα έχεις κάποιους νέους που κάτι ψηφίζουν. Επομένως δεν είναι. Γιατί άκουσα κάποια στιγμή μια ανάλυση, λέει είναι 440.000 νέοι ψηφοφόροι. Το έλεγε ο κύριος. Πάντα είναι κάποιοι νέοι ψηφοφόροι. Κύριε Μάτζο, όπως, δηλαδή σε κάθε εκλογέ, σε κάθε τετραετία, έχουμε κάποιους νέους ψηφοφόρους. Είναι οι ψηφοφόροι στους οποίους βασιζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αλλά. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα το πρόσθετο κομμάτι νέων ψηφοφόρων για να βγει κάποιου τύπου ανάλυση. Εγώ λέω να το αφήσουμε σε κρεμότητα και να ζητήσουμε τα στοιχεία του στράτου του Φαναρά για να το δούμε συγκεκριμένα. Τότε, σας κάνω μια πρόβλεψη, θα δείτε ότι υπάρχει μια τέτοια μετακίνηση που συνδέεται με την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ θα συνιστούσα υπομονή και να αναζητηθούν τα στοιχεία από τους δημοσκόπους, γιατί πράγματι είναι πολύ ανησυχητικό το πινακάκι στο οποίο αναφέρεστε, κυρία Λιμπεράκη, και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό νέων ψηφοφόρων, είτε είναι η πρώτη, είτε είναι η δεύτερη και η τρίτη φορά, γιατί το εύρος είναι τέτοιο, που ψήφισαν να ψηφίζουν ένα κόμμα το οποίο, αν μη τι άλλο, πρόκειται, από ό,τι φαίνεται και αποδεικνύεται πια, για τον νομικό διάδοχο μιας εγκληματικής οργάνωσης. Της Χρυσής Αυγής. Αλλά και πέραν του τυπικού νομικού, είναι ένα κόμμα το οποίο κινείται πέραν των άκρων ορίων της άκρας δεξιάς, στον χώρο του νεοναζισμού, θειασσώτες μιας άλλης μιλιταριστικής ιεραρχίας και ξενοφοβίας και ρητορικής του μίσους. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξανασυναντήσει. Δυστυχώς
Μετά το 19 δεν περιμέναμε να το ξαναδούμε, το βλέπουμε και είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαιτέρως. Και έρχομαι ακριβώς στο προκείμενο, και επειδή έχω σημειώσει πολλά από την μέχρι τώρα συζήτηση πάνω στη θεματική την οποία έχετε ανοίξει. Ήτανε Οκτώβριο του 2020 όταν καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή. Τις επόμενες κιόλας ημέρες τότε, αείμνηστη πρόεδρος Φόφη Γεννηματά, κοινοβουλευτική ομάδα, είχαμε θέσει τότε στη δημόσια συζήτηση μια πρόταση να υπάρξει απαγόρευση όχι μόνο συμμετοχής αυτών των προσώπων, αλλά και των διάδοχων σχημάτων σε επόμενες εκλογές. Πέρασαν πάρα πολλοί μήνες, χρόνια πια, ώστε να ανοίξει ξανά αυτή η συζήτηση. Τιμά τον κύριο Βορύδη σήμερα και δείχνει πολιτικό θάρρος να λέει ότι πράγματι υπήρξε ολιγορία. Η ολιγορία είναι η δική μου ερμηνεία, δεν το είπατε έτσι. Ότι είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων δεν πήγε σωστά. Το ότι άφησε η κυβέρνηση. Ποιο προς το νομοθετικό, εκεί θα πήγαινε. Ναι. Ότι άφησε η κυβέρνηση. Στο νομοθετικό έχω άλλα άποψη. Έχω άποψη ότι ο χρονισμός ήταν πολύ σωστός. Τι έπρεπε να κάνει, κύριε Μαζό. Άφησε η κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση τον Ηλία Κασιδιάρη να κάνει δωρεάν live streaming προεκλογική καμπάνια. Επειδή είστε και δικηγόρος, σε απροσδιορίστο μπορείτε αριθμό. Πρακτικά να μας πείτε αυτό το πράγμα κόβεται ή μπορεί να δίνει στον πελάτη, στο δικηγόρο του υλικό και να το βγάζει έξω ακόμη και αν το απαγορεύσει. Εγώ ξέρω, κυρία Λιμπεράκη. Εγώ ξέρω, κυρία Λιμπεράκη. Και κάμερα και στιγμή. Πώς γίνεται. Αλλά μπορεί από το κινητό του δικηγόρου του. Γι' αυτό ρωτώ τους νομικούς. Την απόδειξη της υποκρισίας. Εμπειρία. Θα σας πω την απόδειξη. Ο δικηγόρος δεν πάει κάθε μέρα επίσης. Ότι ουσιαστικά η πρώτη φορά που έχουμε πειθαρχικό ζήτημα για το ενδεχόμενο, τη βεβαιότητα πια, τις επιμήνες διαρκούς προεκλογικής καμπάνιας του Ηλία Κασιδιάρη, ναι, είναι τη Μεγάλη Τετάρτη που μας πέρασε. Ποιος φταίει γι' αυτό, κατά τη γνώμη σας? Είναι προφανές ότι υπάρχει μια υπηρεσιακή λειτουργία στο σοφρονιστικό σύστημα. Υπάρχει μια γενική γραμματεία, η οποία δεν είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δυστυχώς. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα σφάλματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 2019, ότι αφαίρεσε τη Γενική Γραμματεία Σοφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία λειτουργήσε επί σειρά ετών με σχετική επιτυχία, και την έφερε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η Γενική Γραμματεία Σοφρονιστικής Πολιτικής ουδέποτε άσκησε τις αρμοδιότητες της σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν ευθύνες και στο Συμβούλιο Φυλακών, πρέπει να ζητηθούν προφανώς. Δεν μπορεί όμως, κυρία Λιμπεράκη, επί 2,5 χρόνια ο Ηλίας Κασιδιάρης να κάνει δωρεάν μεταδόσεις live προπαγάνδας στις φυλακές και όλο αυτό να ξεκινάει το πειθαρχικό τη Μεγάλη Τετάρτη, αφού έχουν ψηφιστεί 2 φορές τροπολογίες για να μπλοκαριστεί η συμμετοχή του. Και το δεύτερο, για να έρθω στην τροπολογία. Εμείς διαχρονικά, από το 2013 είμαστε η πρώτη παράταξη που μιλήσαμε για την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η Χρυσή Αυγή και ο νεοναζιστικός κίνδυνος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ως Ευρωβουλευτής ήταν αυτός που πήρε την πρωτοβουλία να αποπεμφθεί ο Λαγός από την Ευρωβουλή. Ανέφερα την πρόταση της Γεννηματά. Και στην τροπολογία. Και στην τροπολογία όχι απλώς τη στήριξαμε, αυτό θα ήταν και παθητικό. Ναι. Την βελτιώσαμε. Βοηθήσαμε την επεξεργασία. Ναι, εκ του αποτελέσματος πάντως είμαστε εδώ. Ξέρετε, ναι, θα είχαμε γλιτώσει και το ληστηρό μονοπάτι του να ψηφίζουμε τελευταία ώρα της κοινοβουλευτικής περιόδου της προηγούμενης. Αν το είχαμε ψηφίσει το Φεβρουάριο, αν έχετε την καλοσύνη, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Έχει γλιτώσει αυτή την ταλαιπωρία. Και το τελευταίο για να κλείσω. Θέλω να πω το εξής. Μην μας πιάνει πανικός. Πιεζόμεθα από. Το 1977 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ένας ισχυρός πολιτικός και ισχυρή προσωπικότητα, αντιμετώπισε το φαινόμενο μιας παρατάξεως, χουντικής παρατάξεως. Την Εθνική Παράταξη. Την Εθνική Παράταξη, η οποία πήρε σχεδόν 7%. Πότε? Με το 1977, μέσα από τη 3 χρόνια λοιπόν, μετά τη δικτατορία και τον Παπαδόπουλο μέσα από τη φυλακή. Είναι μια πρόταση. Το νομοθετικό είναι ένα μέσο. Πολιτική όμως είναι αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Και το λέω αυτό διότι η αιτία, κυρία Λιμπεράκη, είναι και η έκπτωση του κράτους δικαίου που ζήσαμε και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα προηγούμενα χρόνια και ο μυθριδατισμός. Να θυμίσω. Δηλαδή, επειδή παραβιάστηκαν δικαιώματα, πήγε ο πολίτης και ψήφισε το σπαθιάτι. Κούρασαν υποκλοπές. Κύριε Μάντζο. Σας το θυμίζω. Πότε το λέγαμε αυτό? Λοιπόν. Κούρασαν υποκλοπές. Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά πραγματικά πιέζομαι. Πρέπει αυτά να πάμε σε διαφημίσεις. Ζητήματα. Ξέρετε, εξέθρεψαν πολιτικές δυνάμεις επικίνδυνες για τη δημοκρατία. Θα επιβάλλω μάλιστα και σιωπή κατά τη διάρκεια του διαλύματος για να μην υποθούν πράγματα και τα χάσουν οι τηλεθεατές μας. Επιστροφή στη Μεγάλη Εικόνα σε λίγα λεπτά. Ελάτε.
Μεγάλη εικόνα, η πρώτη μετεκλογική. Κάναμε μια προσπάθεια με τον Γιώργο Παπαχρήστο και τους καλεσμένους μας, τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Παπά, τον κύριο Μάτζο, να αποτιμήσουμε το αποτέλεσμα. Και τώρα είμαστε στη φάση που προσπαθούμε να δούμε μέσα από περικεφαλαίες και σταυρούς πώς ακριβώς θα κυλήσουν οι συνεδριάσεις της επόμενης Βουλής. Είπε κάτι σημαντικό ο κύριος Παπαχρήστο. Παρακαλώ. Προσέξτε να δείτε. Προφανώς χρειάζεται ψυχραιμία, αλλά είμαι και εγώ σύμφωνος ότι ψύχραιμα πρέπει να το δούμε. Η παρουσία αυτών των κομμάτων στη Βουλή θα αποτρέψει τη Νέα Δημοκρατία από το να φέρει για κύρωση τα μνημόνια της Συμφωνίας των Πρεσπών? Θα την αποτρέψει από το να φέρει κάτι? Πάντως τέσσερα χρόνια δεν τα έφερε και δεν ήταν αυτό. Άρα δικαιούμαστε να είμαστε ανήσυχοι. Το συνδέω διότι ενδεχομένως να σκεφτεί δύο φορές. Εάν έχει δύο κόμματα στα δεξιά της να την πλαγιοκοπούν. Ωραία, να ρωτήσουμε, θα τα φέρετε, κύριε Βορύδη? Και ενδεχόμενη συμφωνία με την Τουρκία. Που ακούμε διάφορα, ας πούμε, είπε ο Ερντογάν. Σήμερα απόψε έγινε γνωστό ότι έκλεισε συνάντηση 11 Ιουλίου. Είδατε πώς παίρνει το ερώτημά σας χρησιμότητα, κύριε Παπαχρήστο. Με την έννοια ότι βεβαίως, ωραία, είναι όρημη η δημοκρατία μας. Να τη θωρακίσουμε και όλο το δημοκρατικό τόξο, βεβαίως. Αλλά θα αφήσουμε την ακροδεξιά να επιβάλλει την ατζέντα της? Για να δούμε, έχω και εγώ ένα ερώτημα σχετικό, κύριε Βορύδη, αλλά θέλετε να μας πείτε πώς ακούτε αυτόν τον προβληματισμό, αυτό το ερώτημα? Να προσθέσω κι εγώ κάτι πριν πείτε, κύριε Βορύδη. Είστε κυβέρνηση, κύριε Βορύδη. Απλώς είναι αυτό που βάζει ο κύριος Παπάς. Ανοίγει μια συζήτηση για το πώς ανοίγουμε συνολικά τα ζητήματα τα οποία ανοίχαν και στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Σας θυμίζω, για παράδειγμα, ακόμα και με την τραγωδία της Πύλου, άνοιξε το προσφυγικό μεταναστευτικό με έναν επιδερμικό τρόπο, επικίνδυνο. Ακόμα και η Θράκη που συζητήθηκε, που κατά τη γνώμη τη δική μας δεν είναι εθνικό ζήτημα η Θράκη. Το πώς λειτουργεί μια περιφέρεια της χώρας. Έτσι, ακριβώς. Είναι ζήτημα δημοκρατίας. Όλα τα θέματα τίθενται με έναν επικίνδυνο τρόπο, επιδερμικό. Κύριε Βορύδη, σήμερα το πρωί ήρθε γι' αυτό μίλησα πριν το διάλειμμα, λίγο βιαστικά, για την ανάγκη να μην έχουμε εκφυλισμό του δημόσιου λόγου, γιατί αυτό ρίχνει νερό στο μήλο της άκρας δεξιάς. Επιτρέψτε μου να το κωδικοποιήσω και να σας το θέσω όπως μου ετέθη σήμερα το πρωί από δημοσιογράφο του ΤΣΕΝΤΕΕΦ, της γερμανικής τηλεόρασης, που ήρθε να κάνουμε μια κουβέντα μετεκλογικά. Μου είπε λοιπόν ποια είναι η εκτίμηση, και σας θέτω το ίδιο ερώτημα, για το πώς θα πορευθεί η νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτά τα θέματα που θα τα πω ευαίσθητα σε σχέση με τα αντανακλαστικά του χώρου της ακροδεξιάς. Μέσα μπορεί να βάλει κανείς τα πρωτόκολλα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Γιώργο, θα μπορούσε να βάλει το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό, το προσφυγικό. Τα δικαιώματα μειονοτήτων. Μειονοτήτων εννοώ τα πάντα, έτσι. Ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βάλει στη συζήτηση και το γάμο ναι, ομοφύλων. Το λέω για να μην σκεφτεί κανείς μόνο τη Ροδόφη. Νομίζω δεν έχουν πρόβλημα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πρόβλημα ως προς αυτό. Δεν μου είχε απαντήσει. Το αποφεύγουν όλοι οι υποψήφοι. Δεν ξέρω αν τώρα που είστε πια κυβέρνηση έχετε κάτι παραπάνω να πείτε σε αυτό. Με ρωτάτε αν νομίζω ότι αυτό είναι ενδιαφέρον. Αν θα σας εξωθήσει η παρουσία της ακροδεξιάς στη Βουλή. Εάν πρόκειται να ετεροκαθορίσουμε τις πολιτικές μας θέσεις εξαιτίας της παρουσίας άλλων πολιτικών κομμάτων στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το ερώτημα. Και των συγκεκριμένων κομμάτων. Αυτό είναι το ερώτημα. Η απάντηση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία προφανώς έχει το πολιτικό της πρόγραμμα, προφανώς έχει αναπτύξει το πολιτικό της πρόγραμμα και θα εφαρμόσει, γιατί αυτή είναι η εντολή του ελληνικού λαού, το πολιτικό της πρόγραμμα. Άρα να περιμένουμε να έρθουν προς κύρωση τα μνημόνια. Από εκεί και πέρα νομίζω δεν ήταν στο πρόγραμμα. Καθίστε, κύριε Παπαχρήστο, τώρα μην του δίνετε περιθώριο όμως τώρα που. Όχι, μισό λεπτό. Είναι υπόλοιπα από την προηγούμενη διακυβέρνηση. Είναι υποχρέωση, με συγχωρείτε. Κύριε Βορύδη, τι λέτε? Αποσύρουμε την υπογραφή μας από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εσείς τώρα γιατί κόβεστε τόσο πολύ για τα διαθέσιμα? Γιώργο, γιατί είναι ένα σημείο που δυσκολεύει. Μισό λεπτό. Γιατί κόβεστε τόσο πολύ? Να μην επηρεάσει τα εθνικά συμφέροντα η παρουσία της ακροδεξιάς, κύριε Παπαχρήστο. Αυτό ναι. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Πάρα πολύ κρίσιμο. Αλλά όπως παρατήρησε και η Νίκη. Στην προηγούμενη περίοδο δεν υπήρχε η ακροδεξιά ώστε να φρενάρει μάλλον την κυβέρνηση. Άρα δεν δικαιούμαστε να έχουμε αυξημένη ανησυχία? Διότι η Νέα Δημοκρατία, δεν έφερε τα μνημόνια. Προσέξτε, δεν τα έφερε. Δεν έφερε δηλαδή την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, τις συνοδευτικές συμφωνίες, παρόλο που δεν υπήρχε ισχυρή παρουσία ακροδεξιάς να την πλαγιοκοπεί εντός της Βουλής. Τώρα τι θα γίνει? Κύριε Βορύδη, θα τα φέρετε, ξέρετε κάτι από αυτού για να απαντηθεί και το ερώτημα? Θέλω να απαντήσω λοιπόν στον κύριο Παπά αλλά και στο ερώτημά σας, ξανά λέγοντας ότι κανείς δεν πρόκειται να καθορίσει, να ετεροκαθορίσει το πολιτικό πρόγραμμα για το οποίο εμείς ψηφιστήκαμε. Γιατί ψηφιστήκαμε γι' αυτό, για να εφαρμόσουμε το πολιτικό μας πρόγραμμα. Τώρα,
Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, μάλλον είμαι αρκετά σίγουρος ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το εθνικό συμφέρον με τον κύριο Παπά είναι ταυτόσιμος. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι δεν έχουμε κοινή αντίληψη για, το, εντάξει, για τα ζητήματα. Τα συνοδευτικά μια συμφωνία που έχει στην πολιτική. Εντάξει, αλλά εδώ υπάρχει μια επογενή. Άρα λοιπόν, δύο λεπτά. Η ελληνική κυβέρνηση απάντηση, θα πει ή την εφαρμόζω ή αποσύρωμαι από αυτή. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση όταν κρίνει ότι είναι η χρονική στιγμή, αυτό που σας έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές πάνω στο ζήτημα αυτό, γιατί το έχετε ζητήσει πολλές φορές, θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Έχω ζητήσει δικαίωση. Για αυτούς είναι μια δικαίωση. Τώρα, εσάς τώρα αυτή η απάντηση θα σας είναι δικαίωση. Κύριε Βορύδη, συγγνώμη, είναι μια συμφωνία. Κύριε Βορύδη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι είναι εγγυητής της εφαρμογής της Συμφωνίας των Προσπών. Η εφαρμογή λοιπόν της Συμφωνίας των Προσπών προβλέπει και αυτά τα μνημόνια. Δεν τα έφερε 19-23. Λοιπόν, και λέω, απάντηση, είμαστε περισσότερο αλήθεια. Υπάρχει χρονικός περιορισμός. Όχι, κανένας, όπως δεν υπάρχει στην κύρωση καμιάς διεθνούς συμφωνίας. Λοιπόν, άρα το λοιπόν... Το 2033. Αλίμον. Άρα, λοιπόν, θα αφήσουμε και τον εξανατολών γείτονα και άλλους ανταγωνιστές. Ωραία. Ξαναλέω όμως, κύριε Παπά, είμαστε υποχρεωμένοι άραγε να ακολουθούμε τη δική σας άποψη με τα ταύτα στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Να μην είστε. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι όχι. Έχουμε διαφορετική άποψη από εσάς σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Να συνηθίσετε στο 17% σας, έτσι, συνηθίστε στο 17% σας, συνηθίστε στον μικρό ρόλο σας πλέον, στο ρόλο τον περιορισμένο τον οποίο έχετε, διότι εκείνο το οποίο θα κάνει η κυβέρνηση είναι να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Κύριε Παπαχαρή, και να είστε σίγουρος, δεν θα τα δούμε. Και να, δούμε είστε σίγουρος, και να είστε σίγουρος ότι όπως εσείς δεν θα καθορίσετε την πολιτική της κυβέρνησης από το ύψος του 17%, αντιστοίχως δεν θα το καθορίσουν και άλλοι από το ύψος του 4%. Μάλιστα. Να είστε σίγουρος. Όπως καταλάβετε, κυρία Λιμπεράκη και κύριε Παπαχαρή, δεν θα τα δούμε αυτή την τετραετία. Κύριε Βορύδη, ομολογώ ότι είναι η πρώτη τέτοιου ύφους τοποθέτηση που άκουσα από χθες. Χθες είχατε μία μεγαλοσύνη στη διαχείριση μιας ήττας του αντιπάλου. Γελάει το Πασόκ και κρατάτε και σημειώσεις. Η μεγαλοσύνη που πληρώνει. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Βορύδης είναι ικανότατος συνομιλητής. Απλά εδώ βρήκαμε ένα σημείο στο οποίο θα πιεστεί πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία. Είναι προφανές. Δεν θα είναι μόνο η πρέσβη. Όταν κρίνει η κυβέρνηση ότι είναι ο χρόνος κατάλληλος, θα κάνει τις επιλογές. Όταν έρθουν οι αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, που έτσι κι αλλιώς θα έρθουν, εκεί θα υπάρχει πραγματική γιατί πίεση. Γιατί όλοι προδικάζετε πράγματα που θα γίνουν. Άκουσα για συμφωνίες με την Τουρκία. Ακούω για αλλαγές. Δεν είπατε συμφωνίες για την Τουρκία. Δεν είπε κανένας. Πάντως είπαμε για την. Γιατί ξαφνικά γίνανε δεδομένα πράγματα για τα οποία η κυβέρνηση, η οποία είναι υπεύθυνη για αυτά, δεν έχει πει κάτι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Για τις πρέσπες έχετε πει ότι είστε εγγυητές. Λοιπόν, το κράτος έχει καταλάβει πάντως πώς ξαφνικά γίνανε δεδομένα. Μπας και προλάβουμε να πούμε και λίγο αυτά που έρχονται από πλευράς νομοθετημάτων, πρωτοβουλειών. Πάντως μπορείτε να εμβαθύνετε στο πρόγραμμά μας και θέλω να είστε απολύτως βέβαιοι όλοι ότι ό,τι περιέχεται στο πρόγραμμά μας θα γίνει 100%. Πάντως το προηγούμενο... Αυτό να το 100%. Πάντως, αυτό να το κρατήσουμε. Όπως έγινε και την προηγούμενη φορά. Θέματος και το ΦΠΑ, κύριε Παπαχαρή. Για το τέλος επιτίθεται. Δεν έγινε την προηγούμενη φορά όλο σας το πρόγραμμα. Δεν έγινε. Αναγκάζεται και εμένα τώρα να σας το πω. Και άλλο όλο. Άλλο. Επιτρέψτε μου. Ένα σημαντικότατο και το ουσιοδέστερο μέρος του προγράμματος. Είπατε ό,τι γράφει μέσα θα γίνει. Σας λέμε ότι δεν έγινε. Η φιλοδοξία μας λοιπόν είναι αυτή τη φορά, αν μας ξέφυγε και ένα 5%, να μην μας ξέφυγε ούτε το 5%. Κύριε Μάτζο, να κλείσουμε το προηγούμενο ζήτημα των διεθνών συζητημάτων. Για το προσφυγικό μεταναστευτικό, ευχή μας είναι και νομίζω είναι και αξίωση κάθε δημοκρατικής δύναμης η επόμενη κυβέρνηση να δουλέψει προς την κατεύθυνση της υποχρεωτικής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να υπάρχει δίκαιος καταμερισμός. Αυτά μέχρι τότε στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε που είναι σαφές δε. Αυτή η συζήτηση, κύριε Μαντζιό, αν μου επιτρέπετε. Το λέω για να κλείσει. Αφήστε να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου για να κάνετε μια τοποθέτηση συνολική στο τέλος. Το ζήτημα της Ευρώπης. Προφανώς η παρουσία ακροδεξιών δυνάμεων στο
κοινοβούλιο δεν πρέπει να ετεροκαθορίσει την κυβερνητική πολιτική, ιδίως στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαφύλαξης της ανθρώπινης ζωής προσφύγων και μεταναστών. Θα πάει καλά σε αυτό το τομέα μέχρι τώρα, τα τέσσερα χρόνια. Θα μας το πούν και οι έρευνες που θα γίνουν σε σχέση με το Πασόκ. Έχει μια εικόνα αν αυτή η πολιτική όπως τη βλέπετε να ασκείται τέσσερα χρόνια πρέπει να συνεχιστεί ή όχι. Είμαστε μια πολιτική δύναμη η οποία σέβεται τους θεσμούς της δημοκρατίας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αφορμή την τραγωδία του Σπύλου, έχουμε πει ότι περιμένουμε τη διερεύνηση από την ελληνική δικαιοσύνη και τις ευρωπαϊκές αρχές. Θεωρώ συνολικά ότι η χώρα μας έχει σηκώσει δυσανάλογο βάρος σε σχέση με τη διαχείριση προσφυγικού μεταναστευτικού. Το χειρίζετε καλά ή όχι? Μην υπεκφεύγετε τώρα κι εσείς, μου απαντάτε σε βασμό στους θεσμούς. Όχι, όχι. Όχι, προσέξτε. Δεν υπεκφύγαμε ποτέ. Ακόμα και ως εταίρος σε συγκυβέρνηση, σας θυμίζω στο παρελθόν, με αφορμή τραγωδία στο Φαρμακονήσι, είχαμε ζητήσει εμείς τότε τη διερεύνηση μιας υπόθεσης. Δεν σας μιλώ για την Πύλο, το λέω για τρίτη φορά για να μην παρεξηγηθώ. Όχι, για το Φαρμακονήσι σας λέω εγώ πίσω. Σύμφωνο, το 2014. Έτσι, δηλαδή εμείς έχουμε μία πάση διαχρονική διαχρονική. Κύριε Μάτζο. Διότι το ζήτημα, επιτρέψτε μου κύριε Μάτζο, το οποίο θέτεται, που είναι η κατανομή και η ισοκατανομή και ανεξαρτήτως το αν ποτέ αυτό θα γίνει δεκτό, γιατί είναι ένα σύνθετο ζήτημα για το οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες. Με θεώρηση του κανονισμού Δουβλίνο 3. Έτσι, προφανώς. Έχουν αποσύρθει πολύ διαφορετικές απόψεις. Και άρα δεν αλλάζει εύκολα. Και δυστυχώς πολλές δεξιές κυβερνήσεις δεν δέχονται. Σωστά. Έτσι. Πολύ σωστά. Ωραία. Άρα λοιπόν, αυτό όμως το ζήτημα δεν είναι αυτό το οποίο θα λύσει το θέμα το οποίο απασχολεί, που είναι το ζήτημα των ανθρωπίνων ζώων που χάνονται. Γιατί? Διότι ανεξαρτήτως τη. Του τρόπου κατανομής, το ερώτημα είναι κατά πόσον θα υπάρχουν περιοριστικές πολιτικές στην είσοδο. Οι περιοριστικές πολιτικές στην είσοδο είναι που ενισχύουν αυτή τη στιγμή, μάλλον, που εξ αυτών των περιοριστικών πολιτικών στην είσοδο, έρχονται οι λαθροδιακινητές και ουσιαστικά εκβιάζουν και φέρουν τις ανθρώπινες ζωές αυτό το ακραίο. Γιατί υπάρχουν όμως αυτά τα παράνομα δίκτυα διακίνησης? Άρα λοιπόν το υπάρχουν, ερώτημα, γιατί η Ευρώπη δεν έχει μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική. Υιοθετείτε κι εσείς, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, μια πολιτική ανοιχτών συνόρων και μετά ισοκατανομής? Όχι. Διότι το θέμα της ισοκατανομής έπεται. Αν μου επιτρέπετε. Είναι λίγο προβοκατόρικο τώρα αυτό. Αν μου επιτρέπετε. Κύριε Βορύδη. Είναι λίγο προβοκατόρικο. Με συγχωρείτε. Για αυτούς που θα αποκτήσουν. Πρώτα αποκτά στάτους πρόσφυγα, κύριε, και μετά τίβεται το ζήτημα της ισοκατανομής. Εδώ στην πραγματικότητα. Κάνει την πρώτη χώρα υποδοχής. Όχι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, εμείς προτείνουμε. Άρα λοιπόν, αν είχαμε το μεγάλο ερώτημα. Αν πολιτική μεταναστευτική. Κύριε Βορύδη, αυτό είχαμε αντιμετωπίσει. Ένα λεπτό. Γίνεται να μην βλέπουμε την πραγματικότητα. Και δεν έχουμε και φύλαξη συνόρων. Γιατί ποτέ έχουμε και τα δύο. Ακόμη και αν είναι το λάθος ερώτημα, το έθεσα και αξιώνω μια απάντηση από τον εκπρόσωπο του Πασόκ. Γιατί δεν μπορούμε λοιπόν και το λάθος ερώτημα. Γιατί δεν μπορούμε ως Ευρώπη και ως Ελλάδα. Να καθορίσει εκείνη αν απαντάει στο ερώτημά της. Το ερώτημα ως Ευρώπη και ως Ελλάδα. Κύριε Βορύδη, είστε διαφορετικοί. Απρεπής νομικός, αλλά δεν θα μείνουμε και στην ψάθα εξαιτία σας. Λοιπόν, εγώ απαντώ λοιπόν ότι για μας, για την Ελλάδα και την Ευρώπη, οφείλει να τηρείται μία ιερή ισορροπία ανάμεσα στη φύλαξη των τηρείτε, συνόρων, αυτή είναι η ερώτηση, σε ξηρά και θάλασσα. Ή μου κάνετε περίγραμμα, κύριε Μάτζο, και στη διαφύλαξη ανθρώπινη ζωή. Να σας πω κάτι. Και παγκόσμια ειρήνη. Μπορείτε όμως. Κάθε φορά πρέπει να αποδεικνύεται. Και για το ένα και για το άλλο. Και για τη διαχείριση. Για τη διαχείριση. Κύριε Μάτζο, τέσσερα χρόνια είναι η Δημοκρατία. Πνίγει ή δεν πνίγει. Μα δεν σας ρώτησα αυτό. Μισό λεπτό. Είναι η τέταρτη φορά που σας ζητώ και σας ζητώ να διευκρινιστεί γιατί δημιουργούνται εντυπώσεις. Είναι η τέταρτη φορά που θα σας πω ότι δεν σας ρωτώ γι' αυτό. Σας ρωτώ αν η κυβέρνηση που κυβερνούσε επί τέσσερα χρόνια και είναι το ίδιο κόμμα που αναλαμβάνει την εξουσία, έκανε καλά ή άσχημα. Αυτό σας ρωτώ. Εγώ θα πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης της προσφυγικής, διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν διαχειριστεί μια κρίση μαζί με τις διοκτικές αρχές, λιμενικό, ναι, Frontex κλπ. Οι οποίες πραγματικά αυτή η διαχείριση της κρίσης δεν ήταν ποτέ εύκολη, ναι, αλλά δεν μας έχει εκθέσει. Πολύ ωραία. Αυτή είναι. Μα αυτό σας ρώτησα. Η αίσθησή σας είναι εάν αυτή. Εάν υπάρχουν σκιές. Και έχουν υπάρξει. Θα πρέπει αυτές να διαλύονται με έργα. Καλώς. Δεν μπορείτε εξεταστική για τις παρακολουθήσεις να ρωτήσουμε. Να κλείσω, Γιώργο, αν θα κάνουν τα δύο. Επειδή άκουσα, θέλω να το πω. Επειδή άκουσα τον κύριο Βορύδη να λέει ότι όλα έγιναν. Εγώ θα πω μία από τις προτάσεις που δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία πράξη. Το 2019 υποσχέθηκε θα μείωσε την έμεση φορολογία. Όχι απλώς, μείωσε. Όχι απλώς δεν τη μείωσε. Σε ορισμένα σημεία. Αλλά επένδυσε στην υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας. Λέγατε ΦΠΑ 11 και 22. Μέσα στη μεγάλη κρίση της ακρίβειας. Ποτέ δεν είπαμε ότι θα πάμε σε μια πολιτική που εμείς δεν την κανιβαλίζουμε.
Άκουσα τον κύριο Παπαχρήστο να κάνει κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν την κανιβαλίζουμε. Έως και τη στηρίξαμε με την ψήφο μας. Προσέξτε. Ναι, ναι. Γι' αυτό είπα. Ναι, κύριε Παπα. Απλώς, προσέξτε. Απλώς. Είναι μια πολιτική η οποία οδήγησε σε εξάρτηση. Ήταν μια προεκλογική πολιτική με τα μάτια στην κάλπη. Αφήσατε να υπεραποδίδουν οι έμεσοι φόροι, ώστε να βρείτε το δημοσιονομικό περιθώριο να κάνετε μια προεκλογική πολιτική. Είναι και μια θεωρητική διαφωνία σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό με φέρνει στο σήμερα και ολοκληρώνω. Αυτό μας φέρνει στο σήμερα. Και ολοκληρώνω λοιπόν. Επειδή σας άκουσα να λέτε ότι και αυτό το πρόγραμμά σας θα υλοποιηθεί, εγώ θα θυμίσω ότι το πρόγραμμά σας σε σχέση με το πρόγραμμα σταθερότητας, το οποίο έχετε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει θεμελιακές διαφορές σε ένα πεδίο κοινωνικά φορτισμένο, όπως είναι η μισθή στον ιδιωτικό τομέα. Έχετε τάξει με το γαλάζιο βιβλιαράκι σας 25% έως το 2026 αύξηση μισθών ιδιωτικού τομέα. Στο πρόγραμμα σταθερότητας που υποβάλλατε, μιλάτε για αυξήσεις οι οποίες υπολείπονται κατά 13%. Του 13%. Τώρα προσέξτε. Δεν κάνει να μου τα λέτε. Προσέξτε. Και αν βάλει και δεν κάνει τώρα να μου τα λέτε. Δεν μιλούμε για δημοσιονομικό χώρο. Σας παρακαλώ. Εγώ σας μιλάω για κάτι. Δεν μπορεί να λέτε αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να μου λέτε τώρα το εξής. Ότι αυτό το οποίο λέμε ότι θα γίνει σε βάθος τετραετίας και το οποίο αφορά έχει στην πραγματικότητα δύο δεσμεύσεις. Πρώτον, τη δέσμευσή μας για μια μεσοσταθμική αύξηση των μισθών 25%. Αυτό είναι που λέμε. Και το οποίο μάλιστα διαφοροποιείται και λέμε το εξής. Ότι εμείς έχουμε μία πολιτική αύξηση των μισθών στο δημόσιο, η οποία είναι αυτή που έχει καταχωρηθεί και η οποία έχει ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό κόστος. Και σας έχουμε πει επίσης ότι είναι απολύτως αδύνατο να διατάξουμε τις αυξήσεις στον μισθό, στους μισθών. Και εμείς σας το έχουμε πει. Βέβαια δεν έπρεπε να το τάξετε τότε. Εμείς σας το έχουμε πει αυτό. Δεν το διατάσεις, αλλά επιλέγεις να σας φέρεις τις τριετίες και τις συλλογικές. Λέω λοιπόν το εξής. Έχετε αφήσει μια ρύθμιση στην αγορά εργασίας και η κομισιόν στην Ιαρίνη έκθεση. Να βάλουμε κάτω λίγο τα μεθοδολογικά μας και θα πούμε. Να τα έχετε όλα τα εργαλεία και να πούμε για τις ρυθμίσεις και για τις αρρύθμισεις. Κύριε Βορύδη, μην μου πείτε τώρα πώς καταρτίζετε το μεσοπρόθεσμα, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Μας το είπε ο κύριος Κυριακός. Δεν έχω τελειώσει αυτά. Τελειώσαν την Παρασκευή αυτά. Την Παρασκευή που προηγουμένως λέτε δεν έπρεπε να το τάξετε. Ποιο? Μισό λεπτό. Το 25% έτσι δεν μου είπατε. Κύριε Βορύδη, σας είπα κάτι πολύ σκεπτικό. Εγώ λέω ότι πολύ καλά κάναμε και το τάξαμε. Μισό λεπτό. Ότι αποτελεί στόχος μας, ότι πράγματι δεν μπορεί να διαταχθεί. Αλλά ότι αυτό σας είπα, ότι δεν μπορεί να διαταχθεί. Το ίδιο λέμε. Θέλετε να με αφήσετε αυτό να τελειώσω την προτασούλα ή όχι? Βεβαίως να τελειώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ότι επίσης σας λέμε ότι εξαιτίας της φιλοδοξίας αναπτυξιακής που έχουμε για τη μεγέθυνση της οικονομίας, για τους ρυθμούς της, για τη μείωση της ανεργίας, ότι αυτό είναι που θα οδηγήσει την αγορά εργασίας σε αύξηση των μισθών. Σας είπαμε επίσης ότι αυτό εν μέρει έχει συντελεστεί στον ιδιωτικό τομέα και επίσης ότι η φιλοδοξία μας το να πάμε σε ένα μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ είναι η φιλοδοξία που συνδέεται με τους ρυθμούς ανάπτυξης οικονομίας. Σας λέμε δηλαδή ορισμένα στοιχειώδη οικονομικά της ελευθερίας και μας λέτε κακώς θα τάξατε. Όχι, όχι. Σας λέει κάποια πιο σημαντικά. Είναι ακριβές. Εγώ σας είπα αυτό που είπατε. Κάναμε και τα τάξαμε. Εγώ σας είπα αυτό. Αποτελεί δέσμευσή μας προς τον ελληνικό λαό. Αποτελεί τη φιλοδοξία μας. Αποτελεί τη φιλοδοξία μας και αποτελεί κάτι με το οποίο θα αναμετρηθούμε. Δεν το είπατε στους Ευρωπαίους. Φιλοδοξία. Κύριε Βορύδη. Για ποιον από τους Ευρωπαίους? Για τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Καταθέτω αυτά τα οποία έχουν. Είπατε στους Έλληνες. Μισό λεπτό. Όχι, δημοσιονομικό κόστος. Διότι το μεσοπρόθεσμο έχει προβλέψει. Δημοσιονομικό κόστος δεν έχει ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Μα δεν καταθέτεις μόνο δημοσιονομικό στα μεσοπρόθεσμα. Τα μεσοπρόθεσμα έχουν εκτιμήσεις και για την ανάπτυξη. Το μεσοπρόθεσμο πάντως δεν καταθέτει φιλοδοξίες. Προσέξτε όμως, η πρόβλεψη που υπάρχει για τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα είναι 12,8, ναι. Που αν το αποπληθωρήσεις είναι 1% αύξηση στην τετραετία. Εντάξει, τώρα ακούσαμε αυτά. Λοιπόν. Όχι, δεν τα ακούσαμε αυτά. Λέω ένα απλό πράγμα. Καλά, με συγχωρείτε κύριε Παπά. Με συγχωρείτε. Δεν είπε κανείς για αυτόματη την αριθμική προσαρμογή από την τετραετία. Όχι, δεν το έχουμε. Αυτό το είπατε εσείς νομίζω. Η αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή ήταν Πασόκ καλές μέρες. Και τη σχολίασαν και διάφοροι οικονομολόγοι. Μισό λεπτό. Πασόκ, καλές μέρες. Δεν είπε ούτε, αυτά... δεν είπε ούτε συλλογικές δεκαετίες, ούτε επαναφορά των τριετιών. Άρα δεν έχει αγκαλιάσει κανένα μέτρο που μπορεί να εγγυηθεί το συνολικό επίπεδο. Λοιπόν, να πω κάτι πάνω σε αυτό. Να πείτε, δύο στοιχεία είναι, θα πούνε, ήταν ισχυτικά σε σχέση με το εφικτό ή ανέφικτο αυτής της ευχής τελικά
Ούτε καν τη φιλοδοξία. Τη ευχή, εγώ θα το πω. Η οποία είναι και εσωτερική. Θα σας πω. Έτσι, γιατί έξω λένε άλλα. Μα είναι λεπτά εκεί. Έξω πρέπει να στείλουν στοιχεία. Πρόγραμμα για το μέλλον. Είναι στοιχεία, αν μου επιτρέπετε, κύριε. Όχι, λέτε την ευχή. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν. Λοιπόν, το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε αρρύθμιστη αγορά εργασίας. Ούτε συλλογικές συμβάσεις έχουν επανέλθει όπως άλλες χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια πριν από εμάς, με εθνική συνένεση, Ισπανία, Πορτογαλία. Ούτε ξεπάγωμα τριετιών έχουμε δει, που είναι αναγκαίο για να ετύχουμε ρυθμούς αύξησης του μισθού. Αυτό θα γίνει από το. Και το δεύτερο είναι οι προβλέψεις, οι εαρινές, στην εαρινή έκθεση της Κομισιόν, που μιλούν για ρυθμούς ανάπτυξης δυστυχώς ανεμικούς σε σχέση με αυτούς τους οποίους εύχεστε και προβλέπετε για να πετύχετε τη φιλοδοξία σας. Αυτά τα δύο θέτω στο δημόσιο διάλογο και σε εσάς για να αμφισβητήσω τη φιλοδοξία σας. Ωραία. Οι συλλογικοί συμβάσεις εργασίας, αυτό το λέτε και το ξαναλέτε ότι δεν υπάρχουν. Εγώ απορώ. Πραγματικά γιατί το λέτε. Γιατί έχω υπογράψει εγώ. Με τα χεράκια μου. Μου επιτρέπετε. Για τον τουρισμό. Με τα χεράκια μου. Δύο χρόνια υπογεγραμμένη και δεν έγινε ποτέ υποχρεωτική παρά μόνο παραμονή των εκλογών. Μου λέτε ότι δεν υπάρχει. Στον τουρισμό. Μου λέτε ότι στην Ελλάδα, στον τουρισμό. Εγώ με τα χέρια μου. Με τα χέρια μου. Έχω υπογράψει δύο συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εγώ. Με επεκτασιμότητα. Εγώ. Ναι, τα έχω υπογράψει εγώ. Πόσο εφαρμόζω. Άρα πώς δεν υπάρχουν. Άρα τώρα αρχίζει εθνική, μια δεύτερη γενική, γιατί δεν όχι ότι δεν υπάρχουν. Ότι εσείς θέτε ορισμένες προϋποθέσεις που κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι υποχρεωτικές για να γυρίσουμε. Όχι, δεν είναι υποχρεωτικές. Δεν έχουν θέτει όλη η Ευρώπη. Άρα λοιπόν, μια εθνική γενική συλλογική συμβάση εργασίας. Εγώ σας λέω ότι μια χαρά υπάρχουν οι συλλογικές συμβάσεις. Να κάθονται οι κοινωνικοί εταίροι σε ένα τραπέζι να μιλούν. Είναι άρα λοιπόν. Με τεκλογική είναι μία μηδέν. Μηδέν. Έχετε μπει. Έχετε μπει δυναμικά. Λες και βρισκόμαστε την Παρασκευή πρώτων εκλογών. Έχουμε τους κοινωνικούς εταίρους να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι και να αποφασίζουν με όρους οικονομικού ρεαλισμού και κοινωνικής δικαιοσύνης τις κατώτατους μισθούς και να μην έρχεται ο δίθεν φιλάνθρωπος υπουργός εργασίας να τα βγάζει με φιρμάνι από την οδό. Το είπατε, κύριε Μάτζο. Είναι μια ευρωπαϊκή κανονικότητα. Λοιπόν, επειδή εδώ έχουμε τον υπουργό και μάλλον είναι και αρμόδιος για το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης, του ελέγχου του νομοθετικού έργου της κυβερνήσεως. Έχουμε κάποιες προτεραιότητες, δηλαδή τι μπορεί να περιμένει. Τι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι οι προγραμματικές δηλώσεις. Έτσι, έχουμε προγραμματικές δηλώσεις. Εντάξει. Άσχετο. Αλλά κάποια έτοιμα νομοσχέδια. Αλλά λέω το εξής, ένα ενδεχομένως πρώτος γύρος και μια πρώτη γεύση μέρους αυτών των συζητήσεων που κάνουμε τώρα εκεί, προφανώς θα έχουμε και τις προγραμματικές δηλώσεις, οι οποίες ξέρετε είναι αναλυτικότερες του προγράμματος. Έτσι. Ναι. Νομοσχέδιο. Τώρα, το νομοσχέδιο το οποίο φιλοδοξούμε να καταθέσουμε και θα είναι το πρώτο, είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε το επιτελικό 2. Και το επιτελικό 2 στην πραγματικότητα περιλαμβάνει ορισμένες σημειακές βελτιωτικές παρεμβάσεις στο επιτελικό 1. Δηλαδή, μερικά πράγματα που είδαμε ότι πρέπει να βελτιωθούν στη λειτουργία του, αλλά είναι σημειακές, είναι πολύ συγκεκριμένες. Το δεύτερο που περιλαμβάνει είναι τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας. Αυτό είναι ένα νομοθέτημα το οποίο είναι ολοκληρωμένο. Εγώ το έχω δει, ήταν έτοιμο και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Και κάνει και αφορά. Και αφορά. Ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας στην πραγματικότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί ο πολίτης με τη δημόσια διοίκηση. Θα το κάνετε πιο εύκολο, λιγότερο γραφειοκρατικό, πιο ψηφιακό. Το κάνουμε πιο εύκολο, το κάνουμε πιο ψηφιακό και ενσωματώνουμε πολλά πράγματα που έχει πει το Συμβούλιο της Επικρατείας σε σχέση με τα ζητήματα αυτά. Μάλιστα. Μέσα σε αυτό ελπίζουμε να έχουμε ολοκληρώσει, άρα εδώ κρατώ μια επιφύλαξη, διατάξεις για το σύστημα επιλογής προϊσταμένων. Είναι ένα κεφάλαιο του δημοσιοπαλλήλικου κώδικα, το πολύ κρίσιμο, για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η επιλογή των προϊσταμένων. Και για το οποίο έχουμε σκέψεις να βελτιώσουμε σημαντικά. Έχει την αξιολόγηση, αλλά ουσιαστικά, θα το πούμε βέβαια όταν είναι έτοιμο, αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα κυρίως είχαμε την επικράτηση, αν θέλετε, των τυπικών κριτηρίων. Θέλουμε να δούμε έναν τρόπο με τον οποίο να εισαχθούν ουσιαστικά κριτήρια της αξιολόγησης του προϊσταμένου. Αυτό είναι και κίνητρο αποτέλεσμα. Αν γίνει, γιατί μέχρι τώρα ο αρχαιότερος, ας πούμε, είχε ένα προβάδισμα ανεξαρτήτως. Στοιχεία διδακτορικά. Να ρωτήσω κάτι για τις πολυσυζητημένες προσλήψεις. Υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας ή αυτές θα γίνονται σταδιακά, ένας φεύγει, ένας έρχεται. Οι προσλήψεις εφαρμόζονται πλήρως σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων. Ο προγραμματισμός προσλήψεων λέει το εξής. Τώρα, δεν είμαι ενημέρωση σε ποια φάση ακριβώς βρίσκεται, θα έπρεπε να έχει κλείσει ο πρώτος κύκλος κινητικότητας και να ξεκινάνε να δηλώνουν οι δημόσιοι φορείς τον προγραμματισμό από τα αιτήματα προσλήψεών τους. Εν συνεχεία, το Υπουργείο Εσωτερικών θα καταρτήσει την εισήγησή του, η οποία θα αποτελέσει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Mm-hmm.
του Σεπτεμβρίου, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και εκεί θα ενσωματωθούν ο προγραμματισμός προσλήψεων του 2024. Κατά τον ρυθμό αποχώρησης εισόδου. Το 1:1 τηρείται πάντα, αλλά εκεί, λοιπόν, επειδή πάλι γίνεται συζήτηση... Μέσω ΑΣΕΠ, φαντάζομαι. Ακούστε, εδώ υπάρχει, ναι, πάντα μέσω ΑΣΕΠ, δεν το συζητάμε, ναι, αυτό. Γιατί... Απλώς τι υπάρχει εδώ, έχουμε το γραπτό διαγωνισμό, έχουμε τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού. Έχουμε και προφορική συνέντευξη. Ο οποίος δημιουργεί ήδη, ήδη μία δεξαμενή, η οποία μπορεί να επιταχύνει, ελπίζουμε να επιταχύνει, πολύ... Ρώτησε η κυρία Λιμπεράκη αν θα υπάρχει και προφορική συνέντευξη. Όχι, δεν υπάρχει σε αυτό προφορική συνέντευξη. Έχουν δώσει οι άνθρωποι τις εξετάσεις τους και, λοιπόν, είναι γραπτές εξετάσεις. Πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Απάντηση δεν πήρα, δεν επιμείναμε βέβαια. Κιόλας μας πήρε μπάλα. Αν υπάρχει κάποια κοινή. Όχι, θα σας εκπλήξω, δεν ήταν για σας το ερώτημα. Ήταν για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ. Αν τυχόν κάποια από τα θέματα που ανεβάσατε στην προεκλογική περίοδο, θυμάμαι για παράδειγμα την εξεταστική για τις παρακολουθήσεις, θα το κατεβάζατε ως κοινή πρόταση τώρα που λέμε δεν φτάνει. Δεν αφιστάμε αυτής της δέσμευσης. Δεν αφίσταστε. Εσείς αφίσταστε. Είπα, νομίζω και στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας. Δεν αφίσταστε. Είπα... Να κάνω μια πρόβλεψη εγώ. Κύριε Βορύδη. Εξεταστικές επιτροπές. Θα μας κόψουν. Και μην παρακολουθούν. Αφήστε να μιλήσει. Να μας πει. Να κάνω μια πρόβλεψη. Ότι κάθε τι πρέπει να κρίνεται με το αντικείμενό του. Μάλιστα. Ότι μας σας στερείται ειδικού αντικειμένου, άρα δεν μπορώ να απαντήσω. Είδατε τις πολιτικά ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Βορύδη, απόψε μου κάνετε διαρκώς με βρίσκετε. Οι σχέσεις είναι αντικειμενικά ανταγωνιστικές. Μάλιστα, λοιπόν. Πώς τώρα ξαφνικά θα γίνουν συγκλίνεις. Εσάς σας ενδιαφέρει το διέρη και βασίλευε. Κλείσαμε, κάτι πολιτικά αντικειμενικό. Έχουμε κάνει υπέρβαση. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Βορύδη, τον Υπουργό Επικρατείας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βορύδη, τον κύριο Παπά από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μάτζο από το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Γιώργο Παπαχρήστο, σε ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί στην τελευταία μεγάλη εικόνα της σεζόν. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα καλό καλοκαίρι. Γεια σας.